Τα νησιά μας φωνάζουν. Δεν μπορεί. Όλοι έχουμε ένα μέρος για να περάσουμε κάποιες όμορφες στιγμές των διακοπών μας. Τι κάνουμε, πώς είσαστε σήμερα? Πώς είναι τα κέφια σας σήμερα? Απίστευτα. Απίστευτα, ε. Μια μέρα, ε. Δώσ' του ένα φιλί, είναι πεσμένος τρεις μέρες. Όχι, λέει απίστευτα. Άκου εγώ τι λέω, πεσμένος τρεις μέρες. Έχεις να πας πουθενά μετά, σε ρωτάω. Έχεις να πας πουθενά μετά. Έχω. Άρα πώς θα του αφήσω κοκκινάδι. Απαλό. Απαλό. Αυτά είναι. Αλλά το κραγιόν σου σήμερα είναι το κάτι άλλο, ε. Κατά κόκκινη της φωτιάς. Έτσι, ήταν η μέρα για φιλί. Και εσύ, και εσύ, και εσύ. Άτακτο. Ωραία, κοίτα, με πας τις τρεις τελευταίες μέρες, μα αύριο εσύ περιμένω. Πάλι με πας όλη τη χρονιά. Με πας και με φέρνεις. Είπαμε, σκορπιός τοξότης, δεν υπάρχει, είναι 0-0, είναι η ισοφάριση. Η ισοφάριση, έτσι είναι, έτσι είναι. Λοιπόν, τι σας έλεγα, αγάπες μου γλυκές, σας κάνω νοήματα μία μέρα. Μία μέρα τελευταία, αλλά σήμερα μιλάμε, η σκαλέτα έχει τα πάντα. Είμαστε μέσα στις αλλαγές και στα διαφορετικά θέματα. Δεν ξέρω γιατί. Κάπως είμαστε όλοι λίγο ξεσηκωμένοι. Εντελώς. Έχουμε ένα τσάερα. Καλοκαιρινό, να πω. Πολύ. Πάρα πολύ. Καλό αυτό. Όλα καλά. Όλα καλά. Όλα good, λοιπόν. Μπράβο μας. Έτσι. Φοβερό, λοιπόν, δεν είναι. Τι, όχι, έτσι πρέπει να είναι. Κι όμως είμαι ακόμα εδώ. Γι' αυτό το καλοκαίρι, λιωμένο παγωτό. Στους Αρκιούς έχετε πάει? Όχι. Νομίζω έχω περάσει. Εντάξει, δεν είναι και παράξενο να μην έχετε πάει περισσότεροι, γιατί είναι ένα πολύ μικρό νησί που δύσκολα κανείς θα σκεφτεί να πει να σηκωθώ να φτάσω μέχρι εκεί. Αν πας όμως, θα σ' αρέσει πολύ. Βέβαια, αυτοί που πάνε πολύ εύκολα είναι αυτοί που έχουν φτάσει εκεί κοντά και βρίσκονται σε άλλο μεγάλο νησί, δηλαδή στην Πάτμο. Έχω περάσει από Αρκιούς, πολύ λίγο βέβαια. Είναι το κάτι άλλο το μέρος. 35 κάτοικοι. Και αυτή τη χρονιά ένας μαθητής, λέω και αυτή τη χρονιά, γιατί μέσα στα χρόνια κατά καιρούς κάνουμε και συνδέσεις και έτσι θέματα. Και ειδικά στο κομμάτι αυτό που έχει να κάνει με τα παιδάκια, με το σχολείο, που συνήθως είναι 1-2, δεν έχουμε δει και παραπάνω, ναι, που κάνουν παρέλαση στην παραλία, που είναι πραγματικά μαγικό με τη σημαία, ναι. Παρέλαση, εννοώ τα 1-2 παιδιά που είναι, καταλάβατε τι εννοώ. Με αυτό το θέμα θέλω να ξεκινήσουμε σήμερα. Θέλω το μάτι μας λίγο να φύγει, να πάει κάπου αλλού. Στα μικρά διαμάντια του Αιγαίου μας. Πάμε. Η Αρκή είναι πολύ κοντά στην Πάτμο. Απέχει μόλις 30 λεπτά με το γρήγορο σκάφος. Μπορείς καθημερινά να τους επισκεφθείς, είτε με ημερόπλια, είτε με κάποιο πλοίο της γραμμής. Πολλοί επιλέγουν το νησί των Αρκιών για χαλάρωση, για ψυχική ανάταση, για ψυχική ηρεμία και να θαυμάσει αυτό τον επίγειο παράδεισο που λέγονται Αρκή. Στους Αρκιούς κατοικούν 35 μόνιμοι κάτοικοι, οι άνθρωποι φυλάνε θερμοπύλες, είναι μοναχική η ζωή. Δεν είναι εύκολο πράγμα να ζεις σε ένα νησί με 35 άτομα, επομένως είναι αρκετά φιλόξενη και με τους επισκέπτες του νησιού. Η πιο συνηθισμένη ασχολία των κατοίκων των Αρκιών, ειδικά τους χειμερινούς μήνες, είναι η κτηνοτροφία και η αλεία. Στους χειμερινούς μήνες έχουμε και κάποια τουριστικά και καταλήμματα, αλλά και εστιατόρια όπου φιλοξενούν τους επισκέπτες του νησιού. Ο επισκέπτης μπορεί να θαυμάσει την βασίγνωστη παραλία τα Τηγανάκια. Είναι πραγματικά ένα διαμάντι ουσιαστικά το οποίο αξίζει κάποιος να επισκεφθεί. Μπορεί να περιηγηθεί στις εκκλησίες όπως είναι η Παναγία, η Παντάνασα και η εκκλησία της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, όπου και εκεί μπορεί να πάει να προσκυνήσει και να ανάψει το κεράκι του. Έχουμε και το Δημοτικό Σχολείο Αρκιών, το οποίο έχει έναν μαθητή, μία δασκάλα και πραγματικά είναι οι άνθρωποι που κρατάνε τις θερμοπύλες για τα κριτικά νησιά μας. Είναι το μικρότερο σχολείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το σχολείο αυτό όντως είναι το μικρότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με τον ένα μαθητή, ανήκει στην διοικητική αρμοδιότητα των σχολικών επιτροπών του Δήμου Πάτμου. Εκεί καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την εύρυθμη λειτουργία του και να αισθάνεται ο μαθητής ότι δεν είναι απομονωμένος.
Στην Πάτμο ανήκουν οι Αρκοί, όπως σας είπα, διαθέτει 3.000 πληθυσμό, είναι μεγαλύτερο νησί από τους Αρκιούς. Εδώ μπορεί να απολαύσει μία πιο κοσμοπολίτικη γεύση από τα Δωδεκάνησα. Ο επισκέπτης μπορεί να συνδυάσει την επίσκεψή του στο νησί των Αρκιών με την επίσκεψή του στο Μαράθι, το οποίο βρίσκεται δίπλα από τους Αρκιούς, και να απολαύσει και εκεί πραγματικά τις ομορφιές του τόπου. Αυτά δύο μικρά νησάκια βρίσκονται πολύ κοντά από την Πάτμο. Όταν μας επισκέπτονται τουρίστες, ακούμε πραγματικά τα καλύτερα λόγια για το νησί. Είναι αυτό που περιμένουν. Βέβαια, είναι πάνω από τις προσδοκίες τους. Πραγματικά είναι το νησί που θα σε αποζημιώσει. Έχω στην καρδιά λιγαριά, λιγαριά. Θα σε κλέψω μια βραδιά. Μαζεύεται το μυαλό. Όχι, όχι. Το μυαλό μου εμένα τουλάχιστον ταξιδεύει ήδη. Είναι πάνω σε όλα τα πλοία. Έχει σαλπάρει, Ελένη μου, έχει σαλπάρει. Είναι ρά όμως να τα πιει στο ποτήρι αυτή τη θάλασσα, ρε παιδιά. Νομίζω ότι πάνω απ' όλα τη θάλασσα και τον ήλιο πληρώνουμε. Αν το καλοσκεφτεί κανείς, στις διακοπές το καλοκαίρι πληρώνει τη θάλασσα και τον ήλιο. Ναι. Αυτό. Εντάξει. Αυτή είναι η χώρα μας που είναι ευλογημένη. Δεν είναι μόνο για μας που ζούμε κιόλας σε αυτή τη χώρα, είναι και για εκείνους που έρχονται από τα μέρη του κόσμου να κάνουν διακοπές στην Ελλάδα. Έτσι. Λοιπόν, Σαβουλή. Ελένη, τι κοινό έχει ο Γιάννης Ζουγανέλης, ο Γιάννης Μιτσέλης και ο Γιώργος Καπουτζίδης? Ότι το όνομά του ξεκινάει από γάμα. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που πήγα να σου πω. Είδες, επικοινωνούμε εμείς οι δύο. Εμείς οι δύο επικοινωνούμε πάντα με κάποια μικρά κενά. Θα το βρούμε. Εμείς θα το βρούμε. Να ξέρεις, δεν θα σας αφήσω έτσι. Λοιπόν, πέρα από αυτό. Μ' αρέσει αυτό. Και το θέλω. Να σου πω ότι αυτοί και άλλοι πολλοί μίλησαν στην Φωτεινή Λασπά για τις αναμνήσεις που έχουν από τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Δεν θα πω τίποτα άλλο. Σε αλήθεια, έχουν... μόνο το γράμμα γάμα. Έχουν κάνει αυτό, αυτό το γάμα. Έτσι, ήταν τα τρία πρώτα ονόματα και λέει το γάμα. Αυτό... Εμείς οι δύο θα το λέγαμε. Έτσι μου. Μου ξέρεις. Πάμε να δούμε ένα υπέροχο βίντεο που ετοίμασε η Φωτεινή Λασπά. Ένα ωραίο καλοκαίρι ήταν όταν συνήθως όταν βγαίνω εκτός Ελλάδας, να σου πω την αλήθεια, γιατί βλέπεις καινούργια μέρη. Ας πούμε, όταν πήγα πρώτη φορά εκτός Ευρώπης, πήγα στο Μπαλί, ξέρω εγώ. Ήταν κάτι εντυπωσιακό για μένα πολύ. Γνώρισα μια πολύ διαφορετική κουλτούρα. Έναν χειμώνα που χιόνισε πολύ, εγώ έπεσα στη Θεσσαλονίκη τότε και φύγαμε με την παρέα μου και πήγαμε τα Ιλάνδη, που ήταν κατά καλό καιρό. Έχει μια πάρα πολύ ωραία φύση. Πάρα πολύ ωραία, ωραίες μυρωδιές, ωραία κουζίνα, ωραία φρούτα. So don't worry. Η πιο ζωντανή καλοκαιρινή ανάμνηση που έχω είναι καλοκαίρι 2009, όταν μπήκα πρώτη φορά στο σπίτι στην Αίγινα και έκατσα για πρώτη φορά στο μπαλκόνι. Ήταν το πρώτο σπίτι που είχα, που ήταν δικό μου, και ήταν ο πρώτος καφές που ήπια εκεί. Και έβλεπα το απέραντο γαλάζιο και μου φαινόταν περίεργο. Νόμιζα ότι ήμουνα φιλοξενούμενος, δηλαδή πίστευα ότι έπρεπε να κάνω check-out κατά τις 2 το μεσημέρι. Δεν το είχα συνειδητοποιήσει. Ο πατέρας μου εργαζόταν τα καλοκαίρια και ήταν ένας εξαιρετικός οικοδόμος και πηγαίναμε τα καλοκαίρια στη Μύκονο. Δεν θα ξεχάσω ποτέ που είδα τον Τζον Λένον και πήγα και αγόρασα μια μηχανή χωρίς να έχω χρήματα απάνω μου από το περίπτερο και του πλησίασα και του λέω θέλω να βγάλω φωτογραφία. Όχι μόνο έβγαλε, μου είπε πώς με λένε, μου είπε ότι έχει το ίδιο όνομα με μένα. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τις διακοπές μου στην Κύθνο με την παρέα όλη των φίλων, Ζέτα, Νίκο, Ελισάβετ, Γιώργο, Ματίνα, γιατί δεν νομίζω ότι έχω ξαναγελάσει τόσο πολύ στη ζωή μου. Και θυμάμαι και τις παιδικές μου διακοπές στην Πρέβεζα κάθε καλοκαίρι που μας αμολάγανε ένα μήνα εκεί στο κάμπινγκ και κάναν βάρδιες και εμείς ήμασταν από το πρωί μέχρι το βράδυ, χωρίς φαΐ σχεδόν, για να είμαστε μέσα στη θάλασσα. Όταν ήταν μαγική η Χαλκιδική ακόμα, ήταν οι πρώτες μου διακοπές ολοκληρωμένες, με αντίσχηνο, χωρίς μία, αλλά σε παραλίες που σήμερα είναι γεμάτος ξαπλώστρες και κόσμο, τότε ήταν σχεδόν καραϊβική. Ηρεμία, άστρα, ανάσκελα, ξέρω εγώ, έξω από το αντίσχηνο και πολύ νωρίς ύπνο. Αυτές οι διακοπές δεν ξεχνιούνται ποτέ. Χαραγμένη καλοκαιρινή ανάμνηση είναι κλασικά στο χωριό μου, γιατί εκεί περνούσα τα τρίμηνα του καλοκαιριού.
Οπότε πλατανιά στο Λοκανανία, στον Παππού και στη Γιαγιά, στον Παπαγιώρη και στην Κατερίνα. Πρόσφατη καλοκαιρινή ανάμνηση ήταν πέρσι στο Μακρύ Γυαλό με την οικογένειά μου στην Κρήτη και περάσαμε απίστευτα. Θυμάμαι παιδάκι εγώ στη θάλασσα με κουβαδάκια, με την ξαδέλφη μου, με τη θεία μου. Τα πρώτα μου μπάνια της ζωής μου που θυμάμαι έτσι να πηγαίνουμε κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα. Έχω ακόμα τη μυρωδιά από τη θάλασσα και από την πλάς που πηγαίναμε. Τόσα καλοκαίρια μου είχαν φύγει από τα χέρια. Τόσα καλοκαίρια που δεν σ' αγαπούσα. Βάλτε είναι όλοι αυτοί. Τι το κάνουν. Εντάξει και Ελλάδα και ωραία πλάνα δεν μπορούσαμε να βρούμε. Και βάζουν ιδέες. Κοίτα, όσο πιο παλιά και όσο πιο τίποτα, δηλαδή μόνο θάλασσα και ήλιο, τόσο πιο αξέχαστες έχουν μείνει αυτές τις διακοπές. Δηλαδή θέλω να πω ότι τα πολλά τα πρόσθετα, ναι, ίσως πάνε και με την ηλικία μετά. Εμένα μου άρεσε γιατί είχε και απλές αναμνήσεις που είπε ο Γιώργος Καπουτζίδης. Άνοιξα τα παράθυρα στο σπίτι μου στην Αίγινα και είδα το απέραντο μπλε και τον Γιάννη Ζουγανέλη. Από το δικό μου σπίτι. Ναι, και τον Γιάννη Ζουγανέλη που λέει γνώρισα τον Τζον Λένον και είπαμε α, σε λένε και σε ένα Τζον και με ένα Γιάννη. Δηλαδή αυτό είναι κάτι που δεν συμβαίνει. Άρα και ο Λένον. Και βγάλα και ο Λένον είναι στο γρίφο του Σάμπα. Γιάννης Λένον. Πάντως, αυτό που είπε ο Δημήτρης, δεν επιστρέφουμε πάλι και όσο μεγαλώνουμε, το έχει παρατηρήσει λίγο στην απλότητα ξανά. Να αφήσουμε το κινητό, να πάμε σε ημέρη που δεν έχουμε ξαναπάει και να είναι μόνο παραλία και ένα σπιτάκι και είμαστε εκεί. Ό,τι θέλει μόνο καφέ. Διάβαζα ένα, δεν θυμάμαι σε ποια εφημερίδα, γιατί και εμένα μου το στείλανε δηλαδή. Μια ξένη εφημερίδα που έλεγε ότι παιδιά η Ελλάδα, εντάξει, ξέρουμε, ξέρετε τα τρία πιο γνωστά νησιά κτλ. Όμως πηγαίνετε να δοκιμάσετε μικρά διαμάντια στην Ελλάδα που δεν τα ξέρουμε πολύ εμείς εδώ στο εξωτερικό, αλλά να πάτε σε ένα άλλο είδος διακοπών. Και διάφορες αναφορές από νησιά, δεν χρειάζεται τώρα εγώ να πω. Τέλος πάντων, μπορεί να το διάβαζα και στη Telegraph. Δεν θυμάμαι, μου το στείλανε. Δεν το είχα δει εγώ. Δεν παίρνω ξένες εφημερίδες. Αλλά μ' άρεσε να δω το σκεπτικό τους ότι πηγαίνετε και σε μέρη που είναι ανεξερεύνητα. Δηλαδή είναι ήσυχα μέρη, με πολλή φύση, με πολύ άλλου είδους διακοπές. Και μου άρεσε γιατί πράγματι η Ελλάδα δεν είναι μόνο ένα πράγμα. Είναι πολλά διαφορετικά. Σίγουρα. Και νομίζω ότι οι διακοπές όλων είναι μυρωδιές, αναμνήσεις, γεύσεις. Δηλαδή και ποιος δεν θυμάται αυτό το λουκουμά στην παραλία που παίρναγε ο άνθρωπος και έδινε το λουκουμά. Ακόμα λέγε, ένας 100 δραχμές, οι 200, 200, 300. Έξω να πάρετε 4 με 400. Όλοι και καταλήξατε. Τι λες, μωρέ. Είναι η τέταρτη μέρα που το πηγαίνω έτσι. Αυτό το καλάθι με το λουκουμά στον ήλιο. Αλλά έχεις δίκιο ότι και ανεβαίνουν αυτοί οι προορισμοί. Έκανε πάρα πολύ καλό να ξέρεις στη Μήλο το ότι ήρθε πριν από 2-3 χρόνια ο Justin Timberlake και είχε ανεβάσει ασκητική ζωή. Δηλαδή έμενε στο κλίμα σε ένα από αυτά τα μικρά σπιτάκια που ήταν παλιά για να μπαίνουν οι βάρκες μέσα. Ναι, καλά. Αυτά ανεβάσει... που τα βλέπεις στο Instagram έτσι και μπροστά και λες τι είναι αυτό ρε παιδιά. Είχε ανεβάσει μια κομμένη ντομάτα, ένα κομμάτι, ένα καρβέλι ψωμί και κάπως αυτό ήταν μια εναλλακτική υπέροχη διαφήμιση τη χώρα. Και που έχει πάει, είπαμε, χωριάτικη και κόσμο. Άμα είναι pop, άμα είναι pop. Μάτα και σήμερα δεν έχει πάει. Ήταν το ρεπορτάζ στο χθεσινό, Ελένη. Υπάρχουν, εννοείται, αλλά όχι ότι όλη η Ελλάδα είναι... Όχι, όχι. Έτσι. Δηλαδή αυτό όχι, να μιλάμε. Όχι, όχι, όχι. Φυσικά θα το βρεις, όπως και όλα τα φαγητά θα τα βρεις αναλόγως του σημείου που είσαι. Όταν έχει μουσχέτας και κρύταμο και αφρό αγκουριού, προφανώς δεν κάνει τίποτα. Έχει 3 ευρώ το κιλό οι ντομάτες. Από εκεί να το πιάσουμε. Δηλαδή από εκεί δεν είναι ότι φταίει το νησί. Φταίει και η ντομάτα. Εντάξει. Φέτα. Πόση ντομάτα θα βάλεις μέσα σε μια χωριά. Μην βάζει πολύ ντομάτα, παιδιά. Δεν κάνει καλό και στο ουρικό οξύ. Όλα θα βάλει γιατί η χωριάτικη δεν έχει μόνο ντομάτα, πιπεριά, κρεμμύδι. Έχει φέτα, έχει κάπαρι. Άμα δεν βλέπω. Καλά, ελιά εννοείται. Άμα δεν βλέπω πολύ και καλή ντομάτα. Δεν είναι. Στη χωριάτικη την υποψιάζομαι, άμα δεν βλέπω πολύ και καλή ντομάτα. Λέω γιατί τόσα πολλά. Πού είναι η ντομάτα, δεν βλέπω την ντομάτα. Πρέπει να είναι κόκκινη. Έχω θέματα με αυτά. Επίση κάτι πρέπει να κάνουμε με τον τουρισμό, Ελένη. Σε ενδιαφέρει το θέμα. Πάρα πολύ. Πάντα με ενδιαφέρει γιατί είναι ισχυρή βιομηχανία τη χώρα. Ισχυρή, αλλά θέλει προσοχή. Είσαι δηλαδή, άτυπη ambassador, ακόμα... πιστεύω. Άτυπη ambassador του τουρισμού. Πού τα λέμε. Εγώ όλο και χρόνια δεν είχα το τρέιλερ από τον ΕΟΤ. Μόνο φέτος δεν το έβλεπα. Επειδή είναι η μέρα του φιλιού. Αχαχά. Να, φίλα την ambassador. Φίλα την ambassador. Μπορώ. Έτσι. Φίλα την ambassador. Εντάξει. Έλεγα λοιπόν για τον τουρισμό ότι πολλοί ακούμε ανάπτυξη και τουρισμό και λοιπά. Θέλει λίγο προσοχή το θέμα. Το έχεις παρατηρήσει βέβαια, έτσι. Εντάξει. Ότι είναι λίγο μερικά. Κάτι που δεν θέλει προσοχή. Θέλει προσοχή όμως, γιατί πολλοί λέμε, αχ, ελάτε, 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 σαν την ταινία με την Καραγιάννη. Δεν είναι ακριβώς έτσι.
θέλει να μην. Υπάρχουν τώρα που αναφέρατε τα μικρά νησάκια, τα οποία έχουν ξεπεράσει κατά πολύ τη χωρητικότητά τους. Και αρχίζουν και παρακριβαίνουν και τα υπηρεσίες τους δεν είναι ανάλογες. Μα το παίξαμε και εκείνη την έρευνα που έκανε το Ινστιτούτο Καταναλωτών που είπε ότι ο ένας στους δύο Έλληνες θα πάνε ή σε εξοχικό δικό τους χωριό ή θα φιλοξενηθούν. Δηλαδή, όταν δωμάτια. Λέμε ότι πάει καλά ο τουρισμός, αυτό δεν είναι απαραίτητα καλά νέα για το μέσο Έλληνα, γιατί ανεβαίνουν οι τιμές. Αλλά εντάξει, παιδιά, και δεν είναι μακροπρόθεσμα καλά νέα και για τον ξένο που έρχεται, για τον τουρίστα, ο οποίος αν δεν αντιμετωπίσει σωστά αυτό, αν δεν βρει σωστό χειρισμό και δεν αντιμετωπιστεί ανάλογα με το βαλάντιό του και με αυτό που επιθυμεί, δεν θα ξανάρθει και η πάρα πολύ καλή δημοσιότητα που έχουμε πάλιλα πάρα πολλά χρόνια θα αρχίσει να φθήνει. Θα χαλάσουμε το όνομά μας. Θα χαλάσουμε το όνομά μας, ναι, και την υπόλοιψη που έχουμε χτίσει και μάλιστα ερήμηνοι μας, γιατί έχουν έρθει παιδιά, πάρα πολύ ξένοι. Ξέρετε πόσα χρόνια τα συζητάμε. Πράγματα. Αυτό δεν πάντα λέγαμε για το θέμα των τουριστών όταν έρχονται εδώ, ότι ο κόσμος που εξυπηρετεί, μα είτε λέγεται με αυτοκίνητο, μα είτε λέγεται νοικιάζοντας σπίτια, δωμάτια, βίλες, είτε σερβιτόρι, είτε καφετέρια, είτε σουβλάκια. Είτε καλοκαίρι, είτε χειμώνας. Μην τον βλέπετε, δηλαδή μην πάτε να κάνετε κάτι λάθος, γιατί αυτός που θα φύγει, όταν καταλάβει ότι τον έχεις εκμεταλλευτεί, να σου το πω έτσι απλά, τον έχεις ρίξει, όχι απλά δεν θα ξανάρθει, θα το πει και στους δικούς του. Αυτά λοιπόν τα συζητάμε χρόνια και θεωρώ ότι, εντάξει, πάντα θα υπάρχουν προβλήματα, αρκεί να υπάρχουν πάντα και λύσεις στα προβλήματα. Δεν θα λυθούν ποτέ όλα μαζί, αλλά να γίνονται πράγματα. Να γίνονται. Κοίταξε, από τη χαρά μας γενικά που ήρθε κόσμος, τουρισμός, αυτό που λέγαμε παλιά συνάλλαγμα, ευρώ είναι τα περισσότερα, παραγνωρίσαμε το γεγονός ότι ξεπερνάμε τις δυνατότητές μας. Και επειδή υπάρχει μία παραπανήσια κουβέντα στο θέμα, μάλλον δεν έχει απόχρωση κουβέντα για την ανάπτυξη, του στυλ νούμερα να έχουμε και ό,τι να είναι. Δεν είναι καθόλου έτσι, γιατί υπάρχουν δύο ταχύτητες τουριστών έτσι, και ανθρώπων που καλύπτουν τον τουρισμό. Αυτοί που γενικά δεν τους νοιάζει τίποτα και είναι όπου να είναι δεν μας ενδιαφέρει, και αυτοί που ξέρουν τι τους γίνεται και έρχονται και βλέπουν. Δεν είναι όλοι το ίδιο. Επειδή βλέπω και δημοσιογράφοι και τουρίστες. Και σ' αρέσει και έχει ενδιαφέρει πάρα πολύ. Στην επόμενη σεζόν που θα ξεκινήσουμε το Σεπτέμβριο, να φέρουμε την υφυπουργό να θα συζητήσουμε. Την υπουργό. Δεν έχει σημασία. Εντάξει, παιδιά, υπουργό και υφυπουργό. Ποιος έχει χρόνο. Και εμένα μου αρέσει. Αλλά δεν μπορώ να σου δώσω απαντήσεις. Το μόνο που μπορώ να λέω είναι να είμαστε εκεί, να βοηθάμε, να ακούμε, να μαθαίνουμε και να τα κάνουμε όσο γίνεται. Είμαι σίγουρος ότι η υπουργό μου μπήκε, διότι αν δεν απατώμε, συγχωρέστε με, δεν είναι το ρεπορτάζ μου, της είχε προταθεί το ίδιο Υπουργείο και το είχε αρνηθεί πριν από 1-2 χρόνια. Άρα λοιπόν φαντάζομαι ότι μπήκε, διότι έχει συγκεκριμένους λόγους και όραμα επάνω σε αυτά. Έχει άποψη πάνω σε αυτά. Ωραία, Θοδωρή μου, σήμερα η μέρα φιλιού θα το λύσουμε. Θα το κάνουμε το Σεπτέμβριο που θα φύγουμε. Παγώ να το λύσουμε, παιδί μου, ένα πρόβλημα. Έλα τώρα να μιλήσουμε, δεν μπορεί να φύγουμε. Θα να θυμίσει και θα επιστρέψω με φιλιά, πολλά φιλιά κινηματογραφικά υπέροχα. Παγκόσμια μέρα φιλιού σήμερα και αυτά είναι μερικά από τα διασημότερα ερωτικά φιλιά στην ιστορία του παγκόσμιου κινηματογράφου, κυρίως των τελευταίων δεκαετιών, που άφησαν εποχή και συνεχίζουν να εμπνέουν πολλούς ανθρώπους, βγάζοντας την πιο ρομαντική ή την πιο παθιασμένη τους πλευρά. Η ταινία «Τιτανικός», πέρα από την καθαυτό ιστορία του τραγικού ναυαγίου, εστίασε και στο ιδίλιο μεταξύ της Rose, της Kate Winslet δηλαδή, και του Jack, του Leonardo DiCaprio. Δύο επιβάτες από διαφορετικές κοινωνικές τάξεις που γνωρίζονται στο πλοίο και αμέσως δημιουργείται μια μεγάλη έλξη μεταξύ τους. Το φιλί στην πλώρη έγραψε ήδη την δική του κινηματογραφική ιστορία. Ο Νόα, ο Ryan Gosling δηλαδή, και η άλλη, η Rachel McAdams από την ταινία The Notebook, δεν ήταν οι πρώτοι κινηματογραφικοί ήρωες που φιλήθηκαν στη βροχή. Αλλά αυτό το φιλί που έδωσαν ήταν αναμφισβήτητα ένα από τα πιο παθιασμένα φιλιά στην ιστορία του παγκόσμιου σινεμά, αποδεικνύοντας πως παρά τον χωρισμό των ηρώων, το πάθος τους παρέμενε ζωντανό. Μια σειρά κρυφών μαθημάτων χορού στάθηκαν αρκετά για να αποκαλύψουν την ερωτική χημεία που κρυβόταν ανάμεσα στην Phoebe Baby, την Jennifer Grey δηλαδή, και στον γοητευτικό και περιζήτητο στις γυναίκες Johnny, στον Patrick Swayze, στην ταινία Dirty Dancing.
Το κινηματογραφικό φιλί τους ήταν από τις πιο χαρακτηριστικές σκηνές που έμειναν κλασικές. Ένα διαφορετικό φιλί, το φιλί ανάμεσα στους Peter Parker, του Tobey Maguire δηλαδή, και της Mary Jane, της Kirsten Dunst δηλαδή, ανέβασε τον πήχη των κινηματογραφικών φιλιών σε άλλο επίπεδο, κυρίως όσον αφορά στις υπερηρωικές ταινίες. Κινηματογραφική Mary Jane, χωρίς να γνωρίζει ποιος ήταν ο άνθρωπος που την έσωσε, θέλει να τον ευχαριστήσει. Αφαιρεί τη μάσκα μέχρι τα χείλη, ενώ εκείνος κρέμεται από τον ιστό και τον φυλά. «Δεν φυλάω στο στόμα», προειδοποίησε η Vivian, η Julia Roberts δηλαδή, τον Edward, τον Richard Gere, όταν τον πρωτογνώρισε, στην ταινία Pretty Woman. Όμως τελικά οι δυο τους έρχονται πιο κοντά, το φιλί προκύπτει και τα συναισθήματα αγάπης βγαίνουν στην επιφάνεια. Red Butler, Scarlett O'Hara, όσα παίρνει ο άνεμος. Ένα ασπρόμαυρο φιλί, αλλά ίσως το πιο κλασικό για πολλές δεκαετίες στον κινηματογράφο. Ήταν αυτό το «Όσα παίρνει ο άνεμος», όπου ο Red Butler, ο Clark Gable, λέει στην Scarlett O'Hara, στην Vivian Leigh δηλαδή, πως πρέπει να σε φιλούν, αποδεικνύοντάς της στη συνέχεια πως εκείνος ήξερε πως. Ο Christian, ο Ewan McGregor, είναι ένας ποιητής που πιστεύει στην ελευθερία, στην αλήθεια, στην ομορφιά και στον έρωτα, στην ταινία Moulin Rouge. Όμως η αλήθεια είναι πως δεν είχε γνωρίσει τον πραγματικό έρωτα μέχρι να τον συναντήσει στο πρόσωπο της Nicole Kidman. Ο Joseph Fiennes είναι πιθανότατα η καλύτερη κινηματογραφική εκδοχή του William Shakespeare που έχουμε δει ποτέ και Gwyneth Paltrow απολαυστικότατη ως η ερωτευμένη μαζί του πλούσια νέα. Ένα ζευγάρι που ρισκάρει τα πάντα για μια αγάπη που έμοιαζε ανέφικτη. Κι όμως γίνεται. Ένα κανονικό κορίτσι σαν την Μπέλα, την Kristen Stewart δηλαδή, μπορεί να φιληθεί με έναν γοητευτικό βρικόλακα, τον Edward, τον Robert Pattinson, χωρίς απώλειες. «Πάντα ήθελα να δοκιμάσω ένα πράγμα», της λέει εκείνος, εννοώντας ένα ανθρώπινο παθιασμένο φιλί. Γιατί οι μεγάλες αγάπες υπερνικούν τα πάντα, ακόμη και τα πιο άγρια ένστικτα. Η μοιραία ταινία, το μοιραίο φιλί που ένωσε τον Brad Pitt με την Angelina Jolie το 2005 στην ταινία Mr. and Mrs. Smith. Από αυτή την ταινία, οι δύο διάσημοι πρωταγωνιστές έγιναν ζευγάρι και στην πραγματική ζωή για τα επόμενα 15 σχεδόν χρόνια. Ωραίο βίντεο. Μία ένσταση μόνο. Θοδωρή, είναι δυνατόν να λείπει έστω στην αρχή ή στο τέλος το σινεμά ο Παράδεισος? Τι κοινό είχε ο Θοδωρής με τον Γιάννη Χατζηγεωργίου? Δεν κάνανε το βίντεο μαζί και ο Θοδωρής. Όχι ρε παιδιά, το συζητάμε, αλλά μόλις ακούσει σινεμά και φιλιά, είναι το πιο εμβληματικό. Ναι, αλλά είναι ωραίο βίντεο γιατί έχει πολλά και ωραία φιλιά και περισσεύουν κι άλλα. Ας πούμε, εγώ ήθελα τον Notorious, τον Gary Grant και την Ingrid Bergman, που είναι ένα φιλί που ξεπέρασε τη λογοκρισία. Γιατί τότε απαγορευόταν οποιαδήποτε στοματική επαφή άνω των 3 δευτερολέπτων. Οπότε σου λέει έτσι, είσαι. Ανά 3 δευτερόλεπτα του διακόπτω. Και φιλιόντουσαν επί 3 λεπτά και κομμένα. Και είναι ένα φιλί που δεν το ξεχνά ποτέ. Φανταστικό. Ξεκινάει με ένα τηλεφώνημα και πηγαίνει ως την πόρτα κλπ. Από εκείνη την εποχή είχε το «Όσα παίρνει ο άνεμος». Δεν ξέρω αν είναι η ίδια εποχή, μπορεί να έχω πέσει και μια δεκαετία. Εντάξει, δεν πειράζει. Κοντά. Γιορτάστε το. Νάνση μου, πάμε στα τηλεοπτικά μας, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Γιατί τελειώσει τελείωσε. Εχθές είχαμε ένα φινάλε για φίλημα, λοιπόν, Ελένη, που άφησε πολλά ερωτηματικά, πολλές αγωνίες, καθήλωσε τον κόσμο. Δύο ήταν τα πιο συγκλονιστικά σημεία. Ένα, η επίθεση στο σπίτι των Βρετάκων που βάφτηκε με αίμα. Και το δεύτερο ήταν η μάχη που έδωσε η Βασιλική για να κρατηθεί στη ζωή όταν έπεσε στο νερό. Τα έχουμε αυτά τα πλάνα και αυτές τις σκηνές. Πάμε να τις δούμε για να πάρετε έτσι μία γεύση από το χθεσινό επεισόδιο που πραγματικά. Νομίζω και το φινάλε, εκεί που το τελειώσανε, είναι ναι. Κάπως, εγώ νόμιζα ότι άλλο θα διαχαρίσουν διαφημίσεις. Και έβλεπα τα γράμματα που βγαίναν. Μα γι' αυτό. Τελείωσε. Αυτό το ραντεβού το Σεπτέμβριο. Δηλαδή, γιατί ακούσαμε δύο πυροβολισμούς. Τρεις, συγγνώμη. Και λες. Ωραία, για να δούμε. Ακριβώς. Ο Βρετάκος θα πέσει, ο άλλος θα πέσει. Ποιος θα πέσει. Γι' αυτό σου λέω, μας άφησε σε αγωνία. Δεν μπορεί. Ναι. Βγαίνει, τώρα βγαίνει. Γιατί ουσιαστικά έχουμε να κάνουμε μια μεγάλη ομοιρία και με τραυματισμούς που οι απαντήσεις θα έρθουν τον Σεπτέμβριο. Το καταλάβαμε. Ακριβώς.
Ό,τι είπαμε, ραντεβού το Σεπτέμβριο να ξεκινήσει το τρίτο, η τρίτη χρονιά της Γης της Έλλειας για να δείτε την αγαπημένη σας σειρά και τη συνέχειά της. Μία άλλη σειρά όμως κατεβάζει ρολά, μιλάμε για το Μαύρο Ρόδο. Έβλεπα προηγουμένως στην εκπομπή της Δανάης κάτι φωτογραφίες από γάμο, οπότε λέω αυτό είναι ένα ευχάριστο νέο και μπορούμε να το πούμε από τη στιγμή που παίξαν οι φωτογραφίες και νομίζω ότι ούτως ή άλλως είχε συζητηθεί αρκετά το πού θα πάει αυτή η ιστορία στο τέλος, αυτό το ειδήλιο. Και νομίζω ότι είναι από αυτά τα λίγα ειδήλια που σε τέτοιες σειρές πάνε καλά. Ναι. Παρόλες τις αντικσότητες. Βέβαια, εχθές το επεισόδιο ήταν όχι απλά συγκλονιστικό, πάγωσε τον κόσμο γιατί είχε να κάνει με την αυτοκτονία του Γεράσιμου που τελικά βέβαια δεν μπορούσε να διαχειριστεί το γεγονός ότι η Ελισάβετ όντως παντρεύεται τον Πέτρο και δεν θα είναι ποτέ δική του. Μιλάμε ότι στο Twitter έγινε χαμός. Ολόφωτους τους λένε, Ελένη, και νομίζω ότι θα τους έχεις και εδώ σε λίγο και τη Φωτεινή Παπαθεοδόρου. Βεβαίως, βεβαίως. Τον Μιχαήλ Ταμπακάκη. Να σου ζευγάρι, πούμε ακριβώς τι θα δούμε το βράδυ. Και οι δύο μαζί, γιατί τον καθένα μόνο του τον είδαμε μέσα στη σεζόν, αλλά μαζί έχει πολύ ενδιαφέρον να μας πούνε για όλα αυτά που ζήσανε και για το φινάλε, κατά πόσο συμφωνούν και οι ίδιοι αυτό το φινάλε. Θα θέλανε κάτι άλλο? Πώς θα το είχαν φανταστεί αυτοί που το ζήσανε κιόλας πολύ καλά? Πόσα μηνύματα έχω λάβει στο Instagram. Ναι. Φέρτε τους, φέρτε τους. Και όταν το μάθανε, αλήθεια θα τους φέρετε αύριο? Όχι. Μέχρι και το βράδυ απαντούσα. Αλήθεια. Λοιπόν, Μιχαήλ Ταμπακάκης και Φωτεινή Παπαθεοδόρου, σε λίγο εδώ πάει και το Μαύρο Ρόδο. Για πάμε στα δικά μας με την Έλενα. Έλενα Παπαρίζου έδωσε συνέντευξη στον Τάσο Ριζόπουλο, μίλησε για τη συνεργασία της επί σκηνής στα Mad Video Music Awards τα φετινά. Τα οποία πότε θα παίζουμε εμείς? Τα παίζουμε 9 ώρα το βράδυ την Παρασκευή, αύριο. Ωραία. Όλα, με όλο το backstage, όμως αναφέρεται σε αυτά, αναφέρεται στη φετινή χρονιά, αναφέρεται στη συνεργασία τους. Ποια ήταν εκείνη που επέμενε και οι δύο δηλαδή το χάρηκαν πολύ, αλλά ποια ήταν εκείνη που δεν έφευγε από τις πρόβες. Ήθελαν να συνεχίσουν για να δώσουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Η Έλενα Παπαρίζου μίλησε στον Τάσο Ριζόπουλο και φυσικά την έχουμε κι εμείς. Είδαμε στα ΜΑΤ με την Έλενη Φουρέν σε μια πολύ όμορφη συνύπαρξη. Πώς προέκυψε αυτή? Πάρα πολύ απλά γίνονται τα πράγματα. Κάτι ονειρεύεσαι, σηκώνεις το τηλέφωνο, κάνεις την πρόταση, λες ναι ή όχι, τώρα ή αργότερα. Κατάλαβε. Τόσο απλά και ήταν τόσο ωραία συνεργασία μας. Η Ελένη είναι τόσο ταλαντούχο πλάσμα, έχει τόσο θέληση. Δεν σταματάει ποτέ τις πρόβες. Δηλαδή θυμάμαι ότι κανονικά ήταν να τελειώσει η πρόβα μας στις 7 και τελειώσαμε 8 και 20. Και νομίζω ότι ουσιαστικά ήταν λίγο αναγνωριστική. Mm-hmm. Γιατί θα σου πω για ποιο λόγο. Γιατί συγκεκριμένη στιγμή κάναμε ένα medley, το οποίο μία είπαμε τραγούδια της Αλληνής και παρέα τα τραγούδια μας, αν το πω έτσι. Και κάποια στιγμή φαντάζομαι και ένα original καινούριο ντουέτο. Θα το ήθελα δηλαδή να το κάνουμε. Χάρηκα όλα τα ΜΑΤ φέτος, γιατί ειδικά και πέρυσι ήταν αρκετά δυσάρεστα. Δεν θα σταθούμε σε αυτό. Όχι, βλέπεις, δεν έχω ρωτήσει καθόλου. Θα σταθούμε στα φετινά. Που ήταν σούπερ ναι, όλο. Που για μένα, η διοργάνωση ήταν από τα καλύτερα. Η περσινή που ήταν μπορεί να το βιώσουν όπως και εγώ φέτος. Εγώ πέρυσι δεν το βίωσα αυτό. Φέτος ήταν εξαιρετικά, με πάρα πολύ ασφάλεια, τετραπλή ασφάλεια για όλα τα παιδιά. Δηλαδή, θα ένιωθα ασφάλεια να στείλω το 15χρονο μου παιδί να δει τα Mad Awards. Και όταν υπάρχει και ένας γονέας που θα πάει να τα πάρει κτλ. Ήταν τόσο ασφαλές και τόσο υγιής το περιβάλλον που εγκρίνω φουλ. 4, 3, 2, 1, let the music play! Παρασκευή στις 9 το βράδυ, το Μέγα σας προσκαλεί σε ένα τελείωτο πάρτι. Ναι ρε παιδιά! Mad Video Music Awards 2023 από τη ΔΕΗ παρουσιάζει ο Θέμης Γεωργαντάς. Λαμπεροί καλλιτέχνες, συνεργασίες έκπληξη και εντυπωσιακά live acts στη σκηνή. Παρασκευή στις 9 το βράδυ, αποκλειστικά στο Μέγα. Είστε έτοιμοι? Ναι, Βρεσάκη μου, έτοιμοι είμαστε. Έτοιμοι ήρθαμε. Πάντα, είμαστε. Έτοιμοι ήρθαμε. Να πω και κάτι για το οποίο είμαστε όλοι χαρούμενοι. Ναι. Είτε μέσα από την υβριδική τηλεόραση του Mega, βλέποντας Mega δηλαδή, πατάτε το κίτρινο κουμπί. Είτε μέσα του site megatv.com κάθος live, θα αποδοθεί η βραδιά και στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Mm. Για τους ανθρώπους με προβλήματα ακοής και είναι πάρα πολύ, πολύ καλό. Πολύ ναι. Καλό αυτό. Πάρα πολύ καλό. Λοιπόν, η Αθηνά και η Μέρη Σινατσάκη κάνανε εγγένεια, ανοίξανε κατάστημα. Νέο κατάστημα για τη συλλογή που έχουν. Είχαν και άλλα καταστήματα, γιατί νόμιζα ότι από ισόπια
γίνονται. Είχαν οι σοπ και είχαν ένα showroom το οποίο μετακόμισε. Ναι, το showroom. Είναι σε μια νέα διεύθυνση. Δεν ξέρω αν ήταν επισκέψιμο το προηγούμενο showroom ή ήταν μόνο κατόπιν ραντεβού. Πάντως εδώ είναι ένα κανονικό κατάστημα. Και φυσίας κοντά. Λοιπόν, και κάλεσαν φυσικά όλες τις φίλες τους για να δουν την καινούργια τους συλλογή και να κάνουν τα εγκαίνια. Εκεί λοιπόν βρέθηκαμε κι εμείς και μας είπαν ποια από τις δύο, την Αθηνά και τη Μέρη, έχει δεχθεί πρόταση για το Shopping Star. Να σας κάνω ένα spoiler. Και οι δύο. Τι spoiler, μας το έπρεπε. Ναι. Αυτό είναι το spoiler. Αυτό είναι το spoiler. Ναι, αλλά λένε ποια άλλα πράγματα. Αν έχουν δεχτεί, αν δεν έχουν δεχτεί. Μα τώρα. Έλα, παιδάκι μου. Συγγνώμη. Μην μου χαλάς την μπάσα πια. Δεχτήκανε πρόταση. Μα τη χαλάς μόνη σου, λες. Είπα, να σας μας ρωτάς κάτι και περιμένουμε να δούμε το βίντεο και μετά το έχει ψωμί μέσα. Μιλάνε πολύ γι' αυτό. Θα σας πούνε. Έχει κι άλλα. Αυτός καταφέρει να σιτσιτώσει. Τι γίνεται, πραγματικά, βρε Ελένη, μια μέρα έχει μείνει, δεν μπορώ να την περάσω ήρεμα. Γιατί. Όχι, ρε Ελένη. Όχι, ρε Ελένη, μας το κάνεις αυτό. Να σου πω ένα spoiler. Άλλη μία θα σου πει, αύριο θα είναι αύριο. Σου έχω ετοιμάσει πολύ ωραία. Αχού. Είμαι ο δικός σου αιώτης. Και τελικά, εκτός από να κάνουν δοκιμαστικό, πήραν τη δουλειά, θα πάει κάποια από τις δύο. Κάποια την πήρε τη δουλειά. Κάνε ένα spoiler, μη μας πεις, αλλά κάνει ένα spoiler. Πες μας. Εγώ δεν κάνω spoiler. Παιδιά, να τα δείτε στο βίντεο. Αλλά ήταν εκεί και άλλες φίλες τους και είπαν πολλά ωραία πράγματα. Η Ντορέτα Παπαδημητρίου μας λέει τι λένε οι γείτες για το ενδεχόμενο του να έχει ένα σύντροφο. Είχαν κάνει και σε εκείνη δοκιμαστικό για το Superstar. Δεν το μάθαμε. Έχετε ρωτήσει και απαντήσει όλα εντωμεταξύ. Έχει πολλά ακόμα. Είναι ένα πολύ ζουμερό βίντεο. Το Ριάλ να το λένε και άλλο να το βλέπει. Πολύ σωστό. Ένα μεγάλο πάρτι για τα εγκαίνια του νέου καταστήματός τους για την εταιρεία ρούχων που διατηρούν διοργάνωσαν η Αθηνά Οικονομάκου και η Μέρη Σινατσάκη. Υπήρχε πρόταση από το Shopping Star. Υπήρχε, αλλά επέλεξα να κάνω τη σειρά. Βάζοντάς τα στη ζυγαριά, σαν ηθοποιός, νομίζω ότι εκείνη η αγάπη μου και αποφάσισα να κάνω αυτό που αγαπώ. Έκανες δοκιμαστικό ή ήταν απλά έτσι μια πρόταση την οποία... Όχι, ένα δοκιμαστικό και με επέλεξαν. Πες μας για το Shopping Star. Και εγώ έχω κάνει κουβέντα και εγώ βρέθηκα εκεί με τους ανθρώπους. Είμαι μία από τους πάρα πολλούς ανθρώπους που έχουν δει. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Τις πάει διακοπές που να έχεις περάσει χάλια. Ναι, ναι. Αλλά ήμουν με ένα συγκεκριμένο άνθρωπο τότε στη ζωή που ό,τι και να κάναμε περνούσαμε χάλια, οπότε τσάμπα τα ταξίδια και τα... Οι αγόρια σου μεγαλώνουν. Έχεις συμφιλειωθεί με το γεγονός ότι σιγά σιγά θα φύγουν. Ευτυχώς φεύγουν σε δόσεις. Δηλαδή έχει ήδη φύγει ο μεγάλος και είναι εδώ ο μικρός. Εγώ χαίρομαι να είναι καλά, τα παιδιά μου να είναι ευτυχισμένα, να βρουν τον δρόμο τους, να είναι καλά, έτσι, καλοί, σωστοί άντρες. Σε πειράζουν, σου λένε μαμά, βρε σύντροφο. Κατά καιρούς μπορεί να με ρωτάνε τι θα γίνει η μαμά, αλλά μην νομίζω ότι κάνουμε πολύ κουβέντα γι' αυτό. Η Εύα, ένα βήμα πριν την εφηβεία. Εντάξει, έχει ακόμα λίγο. Μη τα λες έτσι απότομα αυτά, μη τα λες έτσι απότομα. Επειδή αγχώνομαι γενικότερα με αυτά, συζητάμε πολύ, θέλω να είμαι κοντά. Προσπαθώ να μην κατευθύνω καταστάσεις, να ακούω πρώτα. Είναι ένα παιδί με πολύ ωραίες απορίες και εύστοχες και με πάρα πολύ χιούμορ. Ορίστε, δόθηκαν οι απαντήσεις. Του άρεσαν. Κι ας τις ξέραμε. Δεν τις ξέραμε. Δεν τις ξέραμε. Έγινε η πρόταση, την μία μάλιστα την πήρανε. Επιλέχθηκε η Αθηνά Οικονομάκου, αλλά θα κάνει υποκριτική. Θα κάνει σειρά. Πώς την πήραν τότε, αφού δεν την πήραν. Τις είπανε, σε επιλέξαμε. Πρώτα, Ελένη, γιατί εγώ είμαι ο προβληματικός. Εγώ είμαι ο εριστικός. Της είπανε της κοπέλας ότι μείναν πολύ ικανοποιημένοι από το δοκιμαστικό και ότι είναι αυτό που όντως θέλουν και ψάχνουν. Αλλά εν τέλει προέκυψε η πρόταση του Αντένα, γιατί στη σειρά του Αντένα αναφέρεται, και η γυναίκα θα πάει στη σειρά του Αντένα. Και δουλεύει και ασταμάτητα. Κάνει σειρές συνέχεια η Αθηνά και ακόμα τα αγαπάει και παρότι έχει τόσες άλλες. Δηλαδή την πήρανε και τους είπε όχι. Είπαμε ναι. Θα πάει στη γιατί σειρά. Αφού θα πάει κάπου αλλού, ρε δηλαδή. Για επιβεβαιώνω. Έτσι, κατάλαβα κι εγώ. Ναι. Ναι. Για να καταλάβω όμως, για να πάει να κάνει δοκιμαστικό, αν έκανε, σημαίνει ότι δεν είχε κλείσει τη σειρά τότε. Μπορεί να άρα μετά προέκυψε. Έκλεισε η πρόταση μετά και επειδή έχει να κάνει τηλεόραση πολύ καιρό, είπε ότι θα πάω να κάνω αυτό που είναι η δουλειά μου. Δηλαδή, αλλά τσάμπα μα χάλασε την ώρα μας τώρα. Ήταν πέρυσι στο Sky. Ναι, ενώ ήταν το βραδινό δεν έκανε. Αν δεν θέλετε. Όχι. Θυμάμαι, νόμιζα ότι ήταν πρόπερση. Νόμιζα ότι ήταν πρόπερση. Όχι, πρόπερση δεν είναι. Νόμιζα ότι ήταν πρόπερση. Τώρα ήταν καλά, αφού τα έλεγα και με την. Ποια τα έλεγα. Όχι, με την Ελισάβετ Κωνσταντινίδου. Αλλά και με την ίδια τα είπα. Ναι. Και προτιμά τη σειρά. Τώρα να σου πει κάτι. Ελένη, μας κλασική Ελένη, να σου πει κάτι. Δεν είπες ότι άμα ρωτάς καμιά φορά μπορούμε να μην απαντάμε. Ναι, αυτή είναι η στιγμή. Χρησιμοποίησε τον τζόκερ της. Αυτή είναι η στιγμή, ρε
γυναίκα πραγματικά. Και εγώ τώρα έχω κολλήσει. Δεν έκανε ένα σόου ο Σκάι που είχε την Ελισάβετ Κωνσταντίνα. Ναι, έκανε αυτό με τι μεταμορφώσει. Εγώ λέω για σειρά. Εγώ λέω για σειρά. Ήταν πέρσι αυτό που φοράγανε τι μάσκε. Όταν το πρώτο κομμάτι τη σεζόν ή στην προηγούμενη χρονιά. Όχι, ήταν πέρσι το πρώτο κομμάτι τη σεζόν το The Mask Singer. Το πέρσι εννοεί το 22. Όχι αυτή τη χρονιά, πέρσι. 21-22. Δηλαδή όμω το 21 ή το 22. Δηλαδή το 21, Ελένη, μπορούμε να το πάμε μέχρι τέρμα. Μέχρι αύριο μπορούμε να λέμε ό,τι θέλει. Τέλο πάντων, να πω εγώ κάτι πρακτικό. Άμα δεν θέτε να την πάρετε τη δουλειά, μην πηγαίνετε στα δοκιμαστικά και μα χαλάτε να βγούμε. Μα πάμε και εσύ τώρα, γιατί να μην πάνε. Όπω εμένα είναι φίλοι μου, με αγάπη το λέω. Πολύ αγάπη, βάλει. Να πηγαίνει. Εγώ δεν κατάλαβα που θα μου πει και δεν κατάλαβα, μη φάκι. Να μην πηγαίνει. Κάνω και τρίτο. Έγινε, πάω να βάλω τηλιακό. Είναι μια ευκαιρία για μένα να φύγω. Ποιο έρχεται, η Λιράκ. Χαίρομαι πάρα πολύ που είναι εδώ. Τα τηλιακά του είναι καταπληκτικά. Εννοείται ότι τα τελευταία χρόνια από τότε που έχουν μπει στη ζωή μα, εγώ προσωπικά τα έχω δοκιμάσει και μου αρέσουν πάρα πολύ. Δεν είναι η πρώτη φορά που του βγάζουμε στην εκπομπή και μιλάμε για αυτά. Έχουν μια πολύ ωραία μεγάλη σειρά και δεν έχουν μόνο τηλιακά. Έχουν και πολύ ωραίε κρέμε. After Sun, που έχω την εντύπωση ότι λαμποκοπάει και το μαύρισμά μας λίγο παραπάνω. Μην με ρωτήσετε γιατί και πώς, αλλά επειδή τα έχω χρησιμοποιήσει, δεν ξέρω αν τα έχουν φέρει εδώ, είναι αυτά που είναι και λίγο μπλε. Δηλαδή η συσκευασία έχει επάνω και κάτι μπλε. Δεν ξέρω αν τα έχουν εδώ. Καλά, θα τα πω σε λίγο μαζί τους. Που το φορά στην κρεμούλα και αισθάνεσαι ότι είναι και λίγο δροσερή. Κάπως σαν να δροσίζεται το πρόσωπο. Καλά, ας τα πούν οι ειδικοί σε λίγο. Τώρα, εμείς θα μιλήσουμε για αντιλιακά, εννοείται θα δώσουμε και δώρα. Θα μιλήσουμε για δύο προϊόντα που οι ίδιοι λένε δεν πρέπει να λείπουν από το νεσεσέρ μας. Αυτά τα δύο προϊόντα φαντάζομαι εγώ ότι θα είναι το αντιλιακό προσώπου και τι άλλο ακόμα δεν ξέρω. Θα τα δούμε και θα τα πούμε σε λίγο. Και οι τυχεροί μας φίλοι παίρνουν super special necessaire, το βλέπετε, για να το παίρνετε μαζί σας στην παραλία, αλλά και στη βόλτα σας. Δηλαδή βάζεις μέσα όχι μόνο τα τηλιακά σου και τα λεφτά σου και το κινητό σου και τα... ό,τι θες βάζεις και είσαι έτοιμος. Ωραίο χρώμα, μου αρέσει πάρα πολύ. Και ωραίο μέγεθος. Συνήθως δεν βγάζουν τόσο μεγάλο κανείς. Βγάζουν λίγο πιο χαμηλό εδώ, το λες και τσαντάκι. Γι' αυτό σας το έλεγα. Λοιπόν. Πώς θα σας δώσω εγώ τα δώρα σας, θα το σκεφτώ. Γιατί τηλεφωνικά θα δώσω σίγουρα. Αλλά μπορεί, εκτός από τηλεφωνικά, να θέλω να ανεβάσω και κάτι στο Instagram. Δεν ξέρω, θα δω πώς θα με πάει. Λοιπόν, εξαρτάται και πώς είναι τα δώρα που έχω να δώσω. Οπότε, σε λίγο Λιράκ, μαζί μας να είστε και πάμε στην καλή... Όχι, πάω στο αγόρι μου να μου πει για το μαρινάκι, για τη Μαρινούλα. Κάθε χρόνο έχουμε το εξής πρόβλημα και το συζητούσαμε κι εμείς. Φεύγουμε για διακοπές και τα φυτά μένουν απότιστα, δηλείπουμε και πεθαίνουν. Υπάρχει πρόβλημα. Και λέμε λοιπόν, τι φυτά να βάλουμε τα οποία είναι ανθεκτικά και δεν χρειάζονται ιδιαίτερη φροντίδα και πάρα πολύ νερό. Έτσι λοιπόν ο Κωνσταντίνος Αρκάς πήγε και συνάντησε τη φίλη μας τη Μαρίνα Τσιντικιούδη, η οποία είναι τα τελευταία χρόνια κήποτέχνης, εξαιρετικούς κήπους, δεν καταλαβαίνεις. Και μας πρότεινε λοιπόν, πήγανε στο Grillis Water Lilies, στον Μαραθώνα και μας προτείνει φυτά τα οποία είναι υπερανθεκτικά, δεν έχει τάγχος. Φύγετε 5, 10, 15 μέρες. Εντάξει, παιδιά, να γυρίσετε κάποια στιγμή, έχουμε και δουλειές. Να φωτίσετε και τα φυτά. Τα οποία είναι ανθεκτικά και δεν χρειάζονται πολύ πότισμα. Κάτι παχύφυτα, κάτι ιδιαίτερα, θα τα δεις όλα τώρα. Πού τα ξέρεις εσύ. Κάτι ξερά ήδη. Επειδή κάθε χρόνο έχω την είναι η τέταρτη μέρα που θα γίνει καμία. Κρατήσου κι εσύ. Τελειώνουμε. Περίμενε. Βρισκόμαστε στο φυτώριο και θεματικό πάρκο Grillis Water Lilies εδώ στο Μαραθώνα, μέσα σε μια όαση χρωμάτων και λουλουδιών, μαζί με το επίσης λουλούδι, την κυποτέχνη Μαρίνα Τσιντικίδου, που θα μου δώσεις έτσι κάποιες έτσι κατευθύνσεις τι εναλλακτικά λουλούδια μπορούμε να επιλέξουμε για τον μπαλκόνι μας. Θα δούμε κυρίως μεσογειακά φυτά, που σημαίνει ότι είναι εγκληματισμένα στον χώρο της Ελλάδας, είναι ανθεκτικά, δεν χρειάζονται πάρα πολύ νερό, δεν χρειάζονται πάρα πολύ φροντίδα. Μια που είμαστε εδώ, αυτό το υπέροχο λουλούδι, εγώ το αγαπώ πάρα πολύ, λέγεται Verbena Bonariensis, κρατάει το λουλούδι του από τον Ιούνιο μέχρι τον Οκτώβρη. Είναι σκληρό φυτό, δεν έχει ανάγκη από ιδιαίτερες φροντίδες. Αυτή είναι η αφρικάνικη κνηφόφια. Πολύ εύκολο φυτό κι αυτό. Βλέπεις ότι έχει μια μορφή έτσι λίγο άναρχη, δεν κλαδεύεται. Η
υπέροχες ημεροκαλίδες αφρικάνικες. Πώς τις είπες? Ημεροκαλίδες. Ημεροκαλίδες. Είναι βολβόδι φυτά. Αυτά τα συγκεκριμένα θέλουν λίγο νεράκι παραπάνω. Τις βρίσκουμε σε διάφορα χρώματα. Κάθε ποικιλία είναι διαφορετική. Μπορεί να έχει μεγαλύτερο λουλούδι, μικρότερο λουλούδι. Είναι όλα βολβί. Χρώματα πορτοκαλί, μοβ, φούξ. Και επίσης με αυτό έχουμε και πάντα κομμένο λουλούδι για το βάζο. Αν θέλουμε. Θα σου δείξω το λουλούδι του τεμπέλη ή της τεμπέλας. Λοιπόν, αυτά εδώ είναι, λέγονται εινοθύρες. Σε ροζ και σε κίτρινο. Είναι λουλούδι που δεν θέλει καθόλου περιποίηση. Μάλιστα, μπορεί να τα βρεις σε διάφορες εγκαταλελειμμένες εγκαταστάσεις. Μάλιστα. Σε λιβάδια. Προσαρμόζεται όπου το βάλεις. Προχωράει με ριζώματα, πολλαπλασιάζεται μόνο του δηλαδή. Και κρατάει μέχρι... Τι να σου πω, αν είχαμε τον καιρό που είχαμε φέτος, μέχρι τον Ιανουάριο. Και δεν θέλει και πολύ πότισμα, έτσι. Δεν θέλει πολύ πότισμα, γενικά δεν θέλει τίποτα. Αυτό, ας πούμε, είναι το Penicetum rubrum που κοκκινίζει. Υπάρχουν διάφορα καλοπιστικά χορτάρια, σε διάφορα μεγέθη, σε διάφορες αποχρώσεις. Με αυτό το εφέ και επίσης το καταπληκτικό με αυτά είναι το θρόισμα που ακούς όταν φυσάει. Και επίσης σου χαϊδεύει και τα μάτια αυτή η κίνηση. Ναι. Φαντάσου τα μαζί με τα προηγούμενα που είδαμε. Αυτός είναι ο αγάπανθος. Είναι ο γιγάντιος αγάπανθος. Η καταγωγή του είναι από την Αφρική, δεν έχει σημασία. Γιατί έχει προσαρμοστεί τέλεια στο δικό μας κλίμα. Δεν θέλει πάρα πολύ νερό. Εντυπωσιάζει τρομερά. Υπάρχει και σε λευκό. Μάλιστα. Είναι και αυτό ριζωματώδες που σημαίνει ότι το χειμώνα μέσα στο χώμα πολλαπλασιάζεται. Υπάρχει αυτός. Ο οποίος δεν έχει ανθίσει ακόμη, αλλά θα ανθίσει με δύο χρώματα. Α, δίχρωμος, ε. Με σκούρο, μοβ και λευκό. Και λέγεται fireworks, που σημαίνει πυροτεχνήματα. Σωστά, όντως. Δεν θυμίζει. Και αυτά είναι αγαπημένα μου λουλούδια. Είναι διάφορες ποικιλίες σάλβιας. Υπάρχει απίστευτη ποικιλία και μπορείς να κάνεις θαύματα προσθέτοντας μία ή δύο ομάδες από όλα αυτά τα λουλούδια μαζί με τα δικά σου, τα παραδοσιακά. Δεν έχουν πολλές απαιτήσεις, δεν είναι καθόλου απαιτητικά λουλούδια. Okay. Έχω να προτείνω το εξής. Παίρνουμε μία γαβάθα, μεγάλη, τεράστια, της αρεσκίας μας. Τη γεμίζουμε με χώμα και βάζουμε ελληνικά, μεσογειακά, ξηρικά είδη. Εδώ έχουμε θυμαράκι, κάποια γεράνια, ελίχρυσο. Φυτά μπορούσε να τα βρεις και στους αγρούς, αρωματικά και ανθοφόρα. Και έχουμε αυτό εδώ. Βάζουμε και δύο πολύ ωραίες πέτρες. Κάνουμε ένα καλό πότισμα. Και είμαστε ήσυχοι όσο καιρό λείπουμε, γιατί δεν θα μας πάθει τίποτα. Αυτό είναι μία άλλη σύνθεση, η οποία έχει παχύφυτα, που σημαίνει ότι μπορούμε να λείψουμε όσες μέρες θέλουμε. Και δύο εβδομάδες, και τρεις. Μαρίνα, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πολύ ωραίες συμβουλές και προτάσεις που μας έδωσες. Ευχαριστώ πολύ. Καλό καλοκαίρι και να προσέχουμε τα λουλούδια μας. Έτσι, να τα προσέχουμε. Και μπούζι να βάζετε, παιδιά. Μπούζι, ωραίο, παχύφυτο. Μπούζι. Μπουζάκι. Το έχω ξανακούσει. Βγάζει και κόκκινο και μοβ φυτό. Λοιπόν, αλλαγή εντελώς και πάμε στην κάλια μας. Καλό μεσημέρι. Καλώς το. Λοιπόν, ήλιος, θάλασσα, τηλιακό. Τι λείπει? Το μαγιό. Άλλα λέει το τραγούδι. Φαντάζομαι πως καμιά γυναίκα που ετοιμάζεται να βγει στην παραλία και βάζει το μπικίνι της δεν σκέφτεται ότι φοράει κάτι τόσο μικρό και καταστροφικό όσο μια ατομική βόμβα. Όμως αυτό ακριβώς σκεφτόταν ο πρώτος σχεδιαστής του μπικίνι, ο Λουίς Ρεάρ. Ότι είχε σχεδιάσει κάτι προορισμένο να προκαλέσει εκρηκτική πολιτισμική και κοινωνική αντίδραση, όπως και το έκανε. Αυτό ήταν το μπικίνι όταν πρωτοσχεδιάστηκε, γύρω στο 1946 όταν πρωτοεμφανίστηκε. Ανατείναξε τα συντηρητικά ήθη και βέβαια το σινεμά βοήθησε πάρα πολύ στη διάδοσή του. Αλλά και το μπικίνι σφράγισε και άνοιξε το δρόμο για την καριέρα πολλών γνωστών στάρ τότε, όπως η Ursula Andress, η Rachel Wells, μέχρι το τέλος της ζωής τους δέχονταν ερωτήσεις για το μπικίνι που είχαν φορέσει στις ταινίες. Κανένα αφιέρωμα δεν είναι σωστό χωρίς αυτές. Και μάλιστα η Andress έλεγε ότι χρωστούσε όλη την καριέρα της σε εκείνο το μπικίνι, γιατί πραγματικά της έδωσε το ένασμα να είναι ανεξάρτητη και να μπορεί να επιλέγει τους ρόλους της από εκεί και πέρα. Πάμε να δούμε ένα αφιέρωμα στα ωραιότερα και τα πιο εμβληματικά μαγιό του σινεμά και της τηλεόρασης. Yeah, baby, she's got it.
Κορίτσια με μαγιό. Να μια ωραία ιδέα. Σεξι κορίτσια με εμβληματικά μαγιό σε σκηνές παραλίας. Να μια καλύτερη ιδέα για το τι μπορεί να είναι το απόλυτο κινηματογραφικό θέαμα. Το Hollywood κατάλαβε από νωρίς τι αξίζουν δύο μικρά κομματάκια ύφασμα και το κατάλληλο κορίτσι στο χρηματιστήριο της, ας πούμε, τέχνης. Γι' αυτό φρόντισε εγκαίρως να τροφοδοτήσει τη φαντασία του κοινού με πολύ γυμνό δέρμα, θάλασσα, αρμύρα και υγρά όνειρα. Το κορίτσι με το μπικίνι. Το κορίτσι εμπροκειμένου είναι η Μπριζίτ Μπαρντό, που σκανδαλίζει από το πρώτο της κιόλας φιλμ το 1952, λανσάροντας ένα μικροσκοπικό ντε πιέζ μαγιό. Η Ούρσουλ Άντρες, το Dr. No, είναι το αρχιετυπικό Bond Girl και το περίφημο ικρού μπικίνι της με τη ζώνη θεωρείται από πολλούς το πιο διάσημο μαγιό στην ιστορία του κινηματογράφου. Ανταγωνίζεται μόνο αυτό της Raquel Welch στην ταινία του 1966 One Million Years BC, ένα μπικίνι από δέρμα ζώου για μια άγρια προϊστορική βασίλισσα της φύσης. Χάρισε στη Welch τον τίτλο της πιο σεξι γυναίκας του κόσμου. Το 1979 στο 10, η Bo Derek με το μαλλί ράστα και ένα ολόσωμο μαγιό δημιούργησε μια απλή αλλά αξέχαστη κινηματογραφική εικόνα. Η Denise Richards, στη σκηνή του Wild Things που βγαίνει από την πισίνα, βαθμολογείται επίσης με 10, κοντράροντας τα ίσια τη Phoebe Cates στο Fast Times at Richmond High, σε αυτή τη θρηλυκή σκηνή που στήχιωνε τα όνειρα των αγοριών στα 80s. Το χρυσό μπικίνι της πριγκίπισσας Λέη, ή αλλιώς Carrie Fisher, στο φιλμ Star Wars, επιστροφή των Jedi, θεωρείται από τα πιο εμβληματικά κινηματογραφικά κοστούμια όλων των εποχών. Ενώ στο Lara Croft, Tomb Raider, το λίκνο της ζωής, η εικόνα της Angelina Jolie με ένα μαύρο κοφτό μαγιό πάνω στο jet ski στα νερά της Σαντορίνης είναι εξίσου εντυπωσιακή. Κομψό και με πολλές αναφορές στα 60's ήταν το πορτοκαλί μπικίνι με τη ζώνη που φόλεσε η Halle Berry σε μια άλλη ταινία του Bond, το «Πέθανε μια άλλη μέρα» το 2002. Ενώ λίγα χρόνια νωρίτερα η Pamela Anderson είχε γράψει τηλεοπτική ιστορία, προβάλλοντας το κόκκινο ολόσωμο μαγιό της Ναυαγωσόστριας στη σειρά Baywatch. Δύο διαφορετικές γυναίκες, δύο υπέροχα κορμιά με μπικίνι, η Cameron Diaz και η Demi Moore σε μια καυτή σκηνή παραλία στο φιλμ «Άγγελοι του Τσάρλι, δράση πέρα από τα όρια, σπάνε το ερωτικό θερμόμετρο». Το Into the Blue του 2005 η παραλία είναι το φυσικό σκηνικό για πάθη, υποβρύχια δράση, ναυάγια και μυστικούς θησαυρούς. Ένας εκ των οποίων είναι το ότι στο μεγαλύτερο μέρος της ταινίας μπορεί να χαζεύει τη Jessica Alba με το μπικίνι της. Το 2011 η Jennifer Aniston είναι μια απρόσμενα σεξι σύζυγος για ενοικίαση, που δεν διστάζει να τα βάλει και με την Nicole Kidman φορώντας μόνο μπικίνι top και μια χορταρένια φούστα. Ενώ στο φιλμ του 2014 η άλλη γυναίκα, σεξι είναι η ερωμένη Kate Upton που κάνει τον ντεμπούτο της στη μεγάλη οθόνη φορώντας μόνο ένα μικρό λευκό μπικίνι. Η Τζένιφερ Λόπες στο Hustlers πρωταγωνιστεί σε μια λυσμόνη τη σκηνή του σινεμά χορεύοντας πάνω σε ένα στήλο και φορώντας κάτι που μοιάζει με μαγιό. Ενώ τέλος η Μάρκο Ρόμπι στο Focus έχει τη δική της καυτή μπικίνι σκηνή που περιλαμβάνει ένα μαύρο μαγιό, πολλά κορδόνια και περισσότερη αμέτρητη ερωτική γοητεία. Πολύ ωραίο βίντεο. Πολύ. Πραγματικά αναγκάθεσαι να χαζεύεις τα πλάνα. Πολύ όμορφα. Ορτάσαμε. Τώρα, Ελιάνα μου, μας έστειλε σήμερα ένα θέμα που αφορά την Tattoo Monil. Θέλεις να μας πεις ακριβώς τι έχει βγει, τι γράφτηκε? Τα δημοσιεύματα δεν είναι καθόλου καλά όσον αφορά την υγεία της. Η Tattoo Monil, που θα θυμάται και ο Θοδωρής ότι έχει περάσει από ένα κυκαιώνα προβλημάτων εξαιτίας του εθισμού της αναρκωτικά σε πάρα πολύ μικρή ηλικία. Θυμίζουμε ότι μιλάμε για τη γυναίκα η οποία νομίζω κατέχει ακόμα το ρεκόρ ηλικίας. Είναι η νεότερη που έχει πάρει το Όσκαρ σε ηλικία όχι, 10 ίσως, ετών. Ίσως της το έχει πάρει η Άννα Πάκουιν για τα μαθήματα. Πια δεν έχει 40 χρόνια από τότε που το πήρε, έτσι. Έχει περάσει ακριβώς 50 χρόνια. 50? 73-74 απονομή. Και ήταν για το Χάρτινο Φεγγάρι, μια νοσταλγική ταινία που έπαιζε με τον μπαμπά της. Και να θυμίσω ότι τα προβλήματα λένε. Εγώ δεν τα κατάλαβα ποτέ. Δεν κατάλαβα ποτέ τι έχει συμβεί με αυτούς τους δύο. Με τον πατέρα Ryan O'Neill, superstar, 3 χρόνια νωρίτερα, με το Love Story. Yeah. Αλλά όταν λέμε superstar, εννοούμε όπως είναι. Τι να σου πω, Brad Pitt της εποχής. Και ξαφνικά μετά από 3 χρόνια έρχεται αυτή η μικρούλα η κόρη του και παίρνει Oscar, που αυτός δεν έχει πάρει ποτέ. Yeah. Και λένε ότι ξεκίνησε ένας διαγωνισμός ζήλιας μέσα στο σπίτι αυτό, που δεν τελείωσε ποτέ. Δηλαδή, ο ένας κατηγορούσε τον άλλον ότι η κόρη μου, λέει, με εγκατέλειψε γιατί με ζήλευε. Ζήλευε εμένα, ειδικά μετά που έφυγα από τη μάνα και πήγα με τη Φάρα Φόσετ. Η άλλη λέει, όχι, ο πατέρας μου το έκανε επίτηδες γιατί ζήλευε που είχα πάρει.
Ξέρεις τώρα είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα και το κάναν και reality όλο αυτό. Ναρκωτικών ήταν κάτι το οποίο είχε υποθεί πολύ ξεκάθαρα, τουλάχιστον η ίδια το είχε πει, ότι από πολύ μικρή ηλικία έβλεπε ναρκωτικά και τις έδειξε. Ελεύθερα δίπλα τους, τους φίλους, του πατέρα της κτλ. Σε ένα παιδάκι που ήταν 6-7 χρονών, Ακριβώς, και το αποτέλεσμα ήταν το 2020 να κάνει υπερβολική χρήση ναρκωτικών και οπιούχων και παυσίπονων και να μεταφερθεί σε κατάσταση αφασίας στο νοσοκομείο από κάποιον φίλο της. Στο μεταξύ, όντως, αυτή τη στιγμή τα δημοσιεύματα λένε ότι παλεύει με την αφασία, την ίδια την αφασία που είναι, έχει να κάνει με, με το κέντρο του εγκεφάλου το οποίο ελέγχει το λόγο. Οπότε είναι σε μια διαδικασία ανάρρωσης, τη στηρίζουν τα παιδιά της, στο να μπορέσει να ξανααποκτήσει έλεγχο του λόγου αυτό της βασικά και να μπορεί να διαβάσει και να γράφει. Ο Μπρους Βίλις που έπασχε πάσχη, νομίζουμε, από αφασία. Να θυμίσουμε ότι είναι παντρεμένη με τον Τζον Μάκερνο, από εκεί τη μάθαμε, γιατί καριέρα μετά από αυτή την ταινία δεν είχε και έχει τρία παιδιά. Έτσι ακριβώς. Ο οποίος Τζον Μάκερνο το μόνο που λέει είναι ευτυχώς ζουν ακόμα όλοι. Γιατί έχει δει πάρα πολλά ναρκωτικά μπροστά του να κάνουν οι υπόλοιποι της οικογένειας. Γι' αυτό. Έτσι ακριβώς. Είναι απίση. Λοιπόν, έφυγα. Πάμε να μαγειρέψουμε. Πάμε να δούμε τη μακαρονάδα, την έχω παραγγείλει. Παπακώστα σήμερα. Δεν είναι τελευταία εμφάνιση. Αύριο και οι δύο αγαπημένοι μας Γιώργηδες εδώ. Για να μας μαγειρέψουν. Σήμερα όμως πάμε να δούμε τη μακαρονάδα που θα μας φτιάξει. Μιλάμε ότι, όπως του λέω πάντα, όταν σκέφτομαι μακαρονάδες, σε σκέφτομαι πάρα πολύ. Είναι όλα τα φαγητά που μας έχεις κάνει είναι πάρα πολύ ωραία, αλλά οι μακαρονάδες σου, δεν ξέρω ρε παιδί μου, και στο λέει μια γυναίκα που τρελαίνεται για μακαρόνια. Αυτό δεν είμαι σίγουρος. Άμα σου αρέσουν επειδή σου αρέσουν οι μακαρονάδες ή οι μακαρονάδες μου. Επειδή μου αρέσουν οι μακαρονάδες, είμαι και λίγο παράξενη. Έως πολύ θα έλεγα. Γιατί είναι το αγαπημένο μου φαγητό, ρε παιδί μου. Μακαρόνια. Μακαρόνια να έχω και είμαι καλά. Τότε είμαι τυχερός που δεν μου έχεις γυρίσει ποτέ πίσω πιάτο, Είσαι καλά. Εσένα θα γυρίσω πιάτο. Μα δεν γυρνάω ακόμα για να μην μ' αρέσει. Απλά θα τις υπολογίσω ελαφρώς. Λοιπόν, για πες τώρα. Σήμερα φτιάχνουμε ένα πολύ αγαπημένο μου πιάτο. Μπορεί ίσως και από τα πρώτα που έμαθα στο μαγαζί του μπαμπά μου, το μακρινό 92. Ναι. Και είναι φαρφάλες αλλά βότκα με σολομό. Πάρα πολλές συνταγές θα τις βρούμε εμείς με ριγκατόνι. Αλλά οι φαρφάλες είναι το πιάτο, το ζυμαρικό με το οποίο εγώ το έμαθα. Φιωγκάκια. Εγώ ξέρεις τι. Επειδή το θυμάμαι όταν πρώτο ξεκίνησα να πηγαίνω σε εστιατόρια ιταλικά. Ναι. Τότε, το θυμάμαι να είναι άσπρο πιάτο αυτό. Θες να μου εξηγήσεις πώς γίνεται, δηλαδή βάζεις ντομάτα και το κάνεις κόκκινο. Άσπρο κανονικά δεν πρέπει να είναι ποτέ. Πρέπει να είναι ροζ. Ροζ, αυτό εννοώ ρε παιδί. Ανάλογα με το σεφ. Όχι κόκκινο, γι' αυτό σε ρωτάω. Ανάλογα με το σεφ θα βάλει λιγότερο ή παραπάνω κρέμα γάλακτος. Δηλαδή κρέμα γάλακτος είναι αυτή που το κάνει ροζ. Εμένα δεν μου αρέσει να βάζω πάρα πολύ κρέμα γάλακτος, γιατί το πιάτο πλέον γίνεται πάρα πολύ λιπαρό. Και ειδικά τώρα που είμαστε σε καλοκαίρι, θέλουμε να είναι λίγο πιο ανάλαφρο. Γι' αυτό το λόγο δεν χρησιμοποίησα για τη σάλτσα μόνο πελτέ ντομάτας. Έβαλα λίγο πελτέ για να δώσει την ένταση. Ναι. Και μετά έβαλα φρέσκα ντομάτα πούλπα. Ωραία. Εδώ λοιπόν εγώ τι έχω κάνει. Έχω ρίξει τις φαρφάλες μου να βράσουνε. Ξέρω ότι θέλουν 10 λεπτά. Πριν 2 λεπτά ρίξα σε ένα τηγάνι με μία κουταλιά βούτυρο και μία κουταλιά ελαιόλαδο, κρεμμύδι. Πόσα χρόνια έχω να το φάω αυτό, από παιδί. Από παιδί εννοώ νεαρό κορίτσι. Κρεμμύδι, για καμιά δεκαριά χρόνια δηλαδή. Όχι. Κρεμμύδι, φρέσκο κρεμμυδάκι και σκόρδο. Με το που λίγο το είδα εγώ να υδρώνει και να μην παίρνει χρώμα, έριξα μέσα το σολομό μου. Τώρα θα ρίξω μέσα και μία κουταλιά πελτέ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, χαίρομαι πάρα πολύ, σου αρέσει. Και είναι πάρα πολύ απλό. Δείχνω τώρα εδώ την συνταγή από την αρχή. Τσάβα, έλα, αυτό δεν το κάνεις. Θέλετε μόνο 10 λεπτά. Λέει, μαγειρεύει ο φίλος του μπαμπά, λέει. Αλήθεια. Ο Βόβος. Σολομό, πελτέ και κρεμμυδάκι, βάλεις εδώ τώρα μέσα. Ναι. Το σολομό δεν χρειάζεται να το μαγειρέψουμε, απλά θέλουμε λίγο να πιάσει και να κολλήσει κάτω ο πελτές και να σκουρίνει λίγο. Εδώ πέρα λοιπόν, σε αυτό το σημείο, παίζω πρώτα απ' όλα με δυνατή φλόγα. Μπορείς να τα βγάλεις συνέτοιμα. Ωραία. Θες νερό από εδώ. Πάρα πολύ. Έχω βάλει το τέτοιο κάτω από μπολ. Για να κρατήσεις μπολ. Λοιπόν, εδώ πέρα τώρα λοιπόν, εμείς θα πάρουμε 1/3 της σκούπας βότκα και θα σβήσουμε. Η βότκα δεν δίνει γεύση. Μην νομίζετε όσο παραπάνω βάλετε θα έχει διαφορά ή όσο λιγότερο θέλει διαφορά. Τι έπαθες, Αχ, μέθησα. Θες λίγο νεράκι. Πολύ ωραίο. Αν έχετε, πολύ σημαντικό, εάν έχετε
φωτιά από κάτω, δηλαδή αν μαγειρεύεται σε κουζίνα με φλόγα, το τηγάνι μακριά από το πρόσωπο όταν ρίξετε τη φλόγα, γιατί θα σας καούν τα φρύδια. Mm. Εκτός αν θέλετε να το κάνετε επίτηδες. Τώρα λοιπόν που εξατμίστηκε η βότκα, θα ρίξουμε μέσα μία κούπα κρέμα γάλακτος. Αυτό τώρα που μας δείχνει σαν σάλτσα είναι για ένα πακέτο μακαρόνια. Είναι για ένα ολόκληρο πακέτο μακαρόνια. Ωραία. Και θα ρίξω και λίγο μπούκοβο. Κοιτάξτε λοιπόν εδώ το χρώματο ροζ που είπαμε. Και τώρα λοιπόν θα βάλουμε μέσα και φρέσκια σάλτσα ντομάτας για να έχουμε αυτή την καλοκαιρινή έτσι γεύση. Αν θέλετε να είναι πιο φινετσάτη η σάλτσα σας, μπορείτε να το περάσετε με ένα μπίμερ. Αλλιώς έτσι χωριάτικη είναι πάρα πάρα πολύ ωραία. Περίμενε, για να το κάνει. Διαλύσει όμως και το σολομό με τον μπίμερ. Το διαλύσει όλο, το κάνει κρέμα. Όχι, εδώ πέρα μέσα. Μιλάς με το που το βγάλετε. Ναι. Okay, εντάξει. Άμα είναι φρέσκες ντομάτες ή κονσέρβα. Mm. Εδώ πέρα λοιπόν, εγώ τώρα το θέλω μόνο λίγο να κοχλάσει. Θα κόψω τον φρέσκο τον άνηθο για να πάρει γεύση όλη μου η σάλτσα. Και επειδή εμείς είμαστε Έλληνες και δεν είμαστε Ιταλοί και οι Ιταλοί φωνάζουν όταν βάζουμε παρμεζάνα στα ζυμαρικά με ψαρικά, εγώ σας λέω μη σας νοιάζει καθόλου. Αν θέλετε να βάλετε παρμεζάνα γιατί έτσι γουστάρετε, απλά μην βάλετε αλάτι. Πολύ το χαιρόμαστε το φαΐ. Το έχεις καταλάβει. Πρέπει να κάνουμε κάτι μαζί, μαγειρικό. Εγώ λέω να κανονίσετε να σας δώσω ένα βανάκι και να πάτε διακοπές. Και να έρχω εγώ μια ξαπλώστρα. Φαντάζομαι εσύ. Κάθε φορά που θα πεινάω να λέω: Ελένη, πιάσε ένα πιάτο και φτεδάκια με πατάτες τηγανητές. Πες μου που θα είσαι, να έρχομαι να στο ζητάω. Τέλεια. Έχουμε οικογένειες, δεν μπορούμε να παρατήσουμε όλους να φύγουμε με βάν. Τώρα λοιπόν που πήρε εδώ μία βράση ένα κοχλασμό, ρίχνουμε κατευθείαν μέσα τις φαρφάλες μας. Σου έχω και το νερό εδώ, να ξέρεις. Τέλεια. Και ανακατεύουμε. Είναι μετρημένη συνταγή, δεν θα σας περισσέψει ούτε μακαρόνι ούτε σάλτσα. Mm-hmm. Και για να πήξει εδώ λίγο ακόμα και να γλασάρουν τα μακαρόνια, Γιώργο, βάλουμε... Έχω πάντα την ερώτηση, αν και το πετυχαίνουμε, γιατί και εμάς μας αρέσει το μακαρόνι να μην είναι μαλακό. Ναι. Όχι να είναι σκληρό, αλλά να είναι σκληρό. Ναι. Όχι να είναι σκληρό να κάνει κράτς. Όχι, αλλά να μην είναι μαλακό. Λίγο ασπράκι μέσα. Λοιπόν, πες μου κάτι. Ναι. Για να μπορέσω να το ρίξω τη σάλτσα μέσα, πόσο πριν, αν γράφει το κουτί, ας πούμε, 8 λεπτά, εγώ πόσο πρέπει να το βγάλω για να το ρίξω μέσα στη σάλτσα και να μην μου λασπώσει το μακαρόνι? Ένα λεπτό πριν. Μόνο. Ναι. Γιατί εδώ μέσα ένα λεπτό δεν τα αφήσω μόνο. Ακριβώς. Μόνο να πήξει σάλτσα. Πάρει μια βράση, ρίξα το αμυλούχο νερό από την κατσαρόλα μου και θα δέσει αυτό τώρα. Κατευθείαν θα δέσει. Επίσης θέλω να πεις κάτι στον κόσμο για να το ακούσουν από τον ειδικό. Ναι. Γιατί φοβούνται πολλές μανάδες. Λέει δεν θα βάλω βότκα, δεν θα φάει το παιδί, έχει αλκοόλ. Εξήγησε λοιπόν για το αλκοόλ τι εξατμίζεται, γιατί το έχουν πολλές απορίες αυτό. Εξήγησε εσύ. Με οποιοδήποτε αλκοολούχο ποτό βάλουμε στο φαγητό μας, περιμένουμε πάντα να πάρει μια βράση, εξατμίζεται όλο το αλκοόλ και μένουν μόνο τα συστατικά του, τα μέταλλα όπως και το νερό, έτσι και στο οποιοδήποτε αλκοόλ. Γι' αυτό βάζουμε βότκα σε αυτό το πιάτο, γιατί όταν εξατμίζεται η βότκα, μας κάνει τη σάλτσα ντομάτας, κάνει αντίδραση χημική και γίνεται πιο γλυκό το αποτέλεσμα. Πεντανόστιμο, υπέροχο, πραγματικά να την κάνετε αυτή τη συνταγή, θα σας βγει φανταστική. Εγώ προσκαλώ τους συνεργάτες όλους να περάσουν στην ωραία μας κουζίνα, να χαρούν την προτελευταία μέρα της εκπομπής σε ένα απολαυστικό γεύμα από τα χεράκια του Τζόρτζ Παπακώστας. Εμείς, για να γίνει αυτό, θα περάσουμε σε διαφημιστικά μηνύματα, αλλά εσείς, δείξε λίγο, Άκη μου, σε παρακαλώ, ποιοι με περιμένουν στον καναπέ. Για ρίξτε μια ματιά. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Θα τα πούμε μαζί, θα μιλήσουμε για αυτή τη σειρά η οποία έχει πολύ συζητηθεί φέτος το χειμώνα, αυτή τη σειρά που αναρωτιόμασταν και λέγαμε, άραγε, τι θα γίνει με αυτό το ζευγάρι, με όλα αυτά που συμβαίνουν, θα καταφέρουν να είναι το τέλος μαζί. Σε λίγο λοιπόν θα είμαστε μαζί τους, με τον Μιχαήλ και τη Φωτεινή, σε λίγα λεπτά. Εσένα δεν θα σε χάσω. Είσαι και του χρόνου Μέγκα. Εσένα όμως, Φωτεινή. Ναι. Εσύ δεν είσαι, αλλά τουλάχιστον φέτος το μεγάλο κανάλι μας έφερε κοντά και όχι μόνο εμάς, αλλά και σένα, με πάρα πάρα πολύ κόσμο στην Ελλάδα. Να κάνω μια μικρή σημείωση. Καλά, εμείς είναι η τρίτη μας φορά. Λες και είμαστε πολιτοί. Πραγματικά. Ήρθε σπίτι να τα πούμε. Αλλά και σένα αυτή τη φορά σε νιώθω τελείως διαφορετική. Καλό είναι αυτό. Εσύ νιώθεις έτσι. Ναι, ναι. Πραγματικά νιώθω διαφορετική.
Έχω αλλάξει. Έχεις αλλάξει, ναι. Δηλαδή, θυμάμαι πόσο καιρός έχει περάσει η πρώτη μας φορά. Έχουν περάσει σίγουρα 6 μήνες. 6 μήνες. Ήσουν τόσο τροπαλή και ολίγον φοβισμένη, που πραγματικά σε σκεφτόμουν πολύ, πολύ, πάρα πολύ. Έχω και τον έρωτα μαζί μου σήμερα. Σήμερα... Κατάλαβες, όλα τελείως διαφορετικά. Τώρα, εντάξει. Τελείωσε. Ήρθαμε τον έρωτα, είμαστε εντάξει. Είναι και παγκόσμιο με ένα φιλιό, εγώ δεν το ξέρω αυτό. Ναι. Το ξέρετε, παιδιά, έξω από εκείνη τη φορά που τέλος πάντων η σχέση σας προχώρησε στο έργο, μιλάω και θα ρίξω και βίντεο γιατί θέλω να δούμε λίγο αυτή τη σχέση, πώς ξεκίνησε και πώς φτάσαμε σήμερα εδώ. Έχετε δώσει κανένα άλλο φιλί, εκτός από αγκαλιές και κοιτάγματα. Ναι. Και σε παραλίες και σε σπίτια. Έχουμε κάνει διάφορα. Και σε δάση, παντού. Γιατί κάθε φορά νόμιζα ότι είναι αυτό που πλησιάζεστε, αλλά πάντα κάτι μένει πίσω. Όχι. Γιατί αυτός είναι μονίμως σε μια προσπάθεια και εσύ κάπως πας προς τα πίσω, ενώ θες να πας μπρος. Πάντα θέλω να πάω μπρος. Λοιπόν, πάμε να δούμε ένα βίντεο για αυτόν τον έρωτα. Λοιπόν, θα φτάσουμε στο τέλος. Έχουμε δει τις φωτογραφίες, ξέρουμε ότι θα είσαστε μαζί. Εξάλλου, όλη η ιστορία είναι η διαδρομή. Δεν είναι μόνο το φινάλε. Ξέρω ότι πάντα από την αρχή λέμε «Αχ, πού θα γίνει, πού θα πάει, πώς θα είναι συνέχεια», αλλά αυτό που έχει σημασία είναι πώς χτίζεται όλο αυτό. Ναι, αυτό είναι. Κάπως και εξ αρχής δίνεις μια υπόσχεση στο θεατή και πρέπει κάπως να τηρηθεί και απλά βλέπεις την ιστορία να εξελίσσεται με κάποια εμπόδια, κάποιες δυσκολίες. Εσείς από την αρχή ξέρατε το φινάλε? Όχι. Όχι, καθόλου, αλλά το φανταζόμασταν. Φανταζόσασταν ότι μπορεί να είναι happy end, γιατί όλα παίζουν. Είναι το φινάλε του βιβλίου, οπότε μάλλον θα γινόταν αυτό. Μάλλον όμως. Ναι, δεν το ξέραμε, όχι. Ναι, το σενάριο θα μπορούσε να είναι διαφορετικό. Ναι. Σενάρια που είναι από βιβλίο, ναι, ο καθένας το πάει εκεί που θέλει. Ναι. Άλλο πράγμα τηλεόραση, άλλο πράγμα το βιβλίο. Και εμένα θα μ' άρεσε να έχει διαφορετικό φινάλε, να σου πω την αλήθεια. Όπως. Δεν ξέρω, δεν έχω σκεφτεί. Απλά σήμερα κάπως, ξέρεις, που ξύπνησα και λέω, φτάσαμε στο τέλος. Σκεφτόμουν και εγώ όλα αυτά που έχουμε περάσει και ζήσει. Και έλεγα ότι, ξέρεις, αυτό το μοτίβο, ο γάμος και τα παιδιά, εντάξει, το έχουμε δει φυσικά, δεν είναι όμως αυτό απαραίτητα συνεφασμένο με την ευτυχία. Δεν ξέρουμε δηλαδή τι θα γινόταν μετά από 3 μήνες. Εμείς θα τους δούμε, θα παντρευτούν, θα κάνουν και ένα παιδί. Μα πώς δεν ξέρουμε, εδώ μόνο ότι κυνηγούσες όλο το χειμώνα, τέλεια, και όταν επιτέλους εκείνη ενέδωσε, τέλεια, έκανες τις γυναικείες με τους φίλους σου, να το πω έτσι. Εντάξει. Οπότε ποτέ δεν ξέρεις. Ναι. Δηλαδή, όπως το έθεσες, μπορεί να σήμερα να δούμε εμείς αυτό, αλλά αυτό το ζευγάρι, αν βλέπαμε συνέχεια, μπορεί να ήταν αλλιώς αργότερα. Ναι. Δεν το εξετάζω όμως αυτό. Εγώ ξέρεις τι με ενδιαφέρει να καταλάβω. Πέρα από το ότι. Την ανάγκη που έχουμε οι τηλεθεατές πάντα για όταν διαβάζουμε ένα βιβλίο με έναν ωραίο μεγάλο έρωτα, για να είναι ωραίος και μεγάλος πρέπει να έχει δυσκολίες. Πέρα από την ανάγκη λοιπόν που έχουμε να δούμε αυτό το ωραίο τέλος, εν τέλει πάντα μας ικανοποιεί αυτό ή θέλουμε να είμαστε κοντά στην πραγματικότητα της φύσης της σχέσης σας. Η σχέση σας εκ των πραγμάτων πραγματικά έχει πολύ μεγάλες δυσκολίες. Πέρα από το τι έγινε μέσα στο χειμώνα, κάποια στιγμή μέσα. Το αφήνω αυτό. Ναι. Γι' αυτό και διατηρήθηκε μια ολόκληρη χρονιά και ήσουν πιο πολύ στο να καταφέρεις αυτό το κορίτσι να το πλησιάσεις. Δηλαδή, τι θέλω να πω, ότι μπορεί η καρδιά μου να ήθελε να σας δω μαζί, αλλά η λογική μου έλεγε ότι δεν έπρεπε να είσαι μαζί. Ακριβώς, ναι. Και εγώ αυτό πιστεύω. Δεν ξέρω όμως τι θέλουν οι τηλεθεατές. Μιλάτε ποτέ, σας λένε πράγματα. Είμαι σίγουρη ότι θέλω να είμαστε μαζί. Βέβαια. Θα είμαστε. Το μάθαμε, παντρευτήκαμε. Έτσι. Να μην μείνει κανένας παραπονεμένος. Ναι, και δεν ξέρω, και εγώ είμαι κοντά σε αυτό που λες. Μ' αρέσει περισσότερο να. Θα ήθελα να είναι κάτι πιο κοντά στη λογική. Στη λογική, επειδή και εγώ λειτουργώ περισσότερο με τη λογική και λιγότερο με το συνέστημα. Και εγώ κάπως δεν ξέρω. Λοιπόν, για γυρίστε τώρα λίγο πίσω το χρόνο και πείτε μου για τις πρώτες σας σκηνές. Όταν ο ένας δεν ήξερε τον άλλον, σας είπαν το σενάριο, έπρεπε επιτέλους να γνωριστείτε και να ξεκινήσετε. Και δεν ξέρω αν ξεκινήσετε με εύκολη σκηνή ή με πιο. Με τι ξεκινήσατε εσείς οι δύο? Είχαμε ξεκινήσει με τις σκηνές στο παράθυρο που τη βλέπω πρώτα. Και που τη βλέπεις. Και που πάω και χτυπάω την πόρτα στην αποθήκη. Αυτές τις σκηνές που ήταν πιο βατές. Για πείτε μου λίγο εσείς, δηλαδή πότε σιγά σιγά νιώσατε άνετα ο ένας με τον άλλον? Όχι ότι είχατε σκηνές ενώ προκλητικές, κατάλαβες τι εννοώ, άνετα. Για να παίξουμε αυτό που είναι και να νιώθουμε και καλά την ώρα που κάνουμε τις σκηνές μας. Κάναμε δοκιμαστικά μαζί με τον Μιχαήλ. Α, κάνατε δοκιμαστικά. Οπότε είχαμε μια επαφή. Είχαμε μια επαφή και νομίζω και από τα δοκιμαστικά ακόμα είχαμε μια πολύ καλή σημεία. Αλλά επειδή ξεκινήσαμε και με τις σκηνές που ήταν η αμηχανία και όλο αυτό, οπότε υπήρχε
ήταν μαζί με εμάς και το σενάριο. Ναι, κάπως ταιριαζήσαμε. Πάντως ο κόσμος, στον κόσμο αρέσατε πολύ σαν ζευγάρι από την αρχή. Mm. Και νομίζω ότι το έχετε νιώσει κι εσείς αυτό. Πολύ. Το έχετε πάρει, το έχετε δει, κυκλοφορείτε, πολύ. Μιλάτε, το έχετε. Τι πιστεύετε ότι τους άρεσε? Δηλαδή το ότι είσαστε μαζί, κατάλαβες τι εννοώ. Δηλαδή, ναι. Σαν ζευγάρι μιλάω. Ο καθένας μόνος του είναι μια άλλη ιστορία και θα σας δούμε και αλλού, εσένα αλλού, εσένα αλλού. Αλλά τι είναι αυτό, ότι είσαστε δύο πολύ φρέσκες φατσούλες, νέες, ωραίες, γλυκές, με όλα αυτά που συνδυαστικά με την υπόθεση του έργου ζήσατε και τους ήρθατε πολύ εύκολα κοντά. Δεν ξέρω. Δεν αρέσουν πάντα τα ζευγάρια, θέλω να πω. Ναι, το ξέρω. Δηλαδή, μπορεί να μας αρέσει μια σειρά και να λέμε: πω, εμένα μου έχει συμβεί πολλές φορές. Δεν θα πω λίγες, να πω. Ρε, παιδί μου, μ' αρέσει η υπόθεση, μ' αρέσει το έργο. Έλα που δεν μου κολλάνε αυτοί οι δύο μαζί. Εσάς ποτέ δεν σας έχει τύχει να το πείτε, βλέποντας ένα έργο? Ναι, και εγώ πολλές φορές. Αλλά εγώ νομίζω αυτό που έγινε και χαίρομαι κι εγώ ιδιαίτερα γι' αυτό είναι ότι καταλάβαινε ο κόσμος ότι υπάρχει χημεία και ότι δύο άνθρωποι επικοινωνούν. Και επειδή αυτή είναι η δουλειά μας. Επικοινωνία είναι. Επικοινωνούμε. Αυτό μάλλον έφτανε στον κόσμο και είναι πολύ ευχάριστο ότι το αντιλαμβάνεται και ένας απλός άνθρωπος ο οποίος δεν έχει σχέση με την υποκριτική. Γιατί αυτό που μαθαίνουμε από την αρχή, από το πρώτο έτος μέχρι να τελειώσουμε, είναι ότι πρέπει να υπάρχει επικοινωνία. Το συζητούσα μια μέρα και με τον κύριο Καραγιάννη. Για πες, για πες. Τον παραγωγό μας και προσπαθούσα να το εξηγήσω πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει επικοινωνία μεταξύ δύο ηθοποιών, πόσο μάλλον όταν έχει να κάνει με μια ερωτική ιστορία. Οπότε νομίζω για μένα αυτό ήταν το στοίχημα και νομίζω το πετύχαμε. Σε ρωτούσα πριν τι θα κάνεις την επόμενη χρονιά, γιατί σε θυμάμαι τη μία φορά που τα είπαμε εδώ, που μου έλεγες ότι το σκεφτόσουν πολύ σοβαρά αν πρέπει να φύγεις από την Αγγλία που ήσουν για να έρθεις εδώ και ότι εντάξει, ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία και γι' αυτό και το έκανες. Μου είπες όμως ότι θα μείνεις, γιατί σε ρωτούσα πριν, σου λέω θα μείνεις και μου λες ναι. Ναι. Για πες μου λοιπόν, φωτεινή μου, μετά από 6 μήνες, πριν από 6 μήνες, λοιπόν, πριν από 8 μήνες, σκεφτόσουν αν θα έρθεις στην Ελλάδα και πού θα σε βγάλει αυτή η ιστορία. Σήμερα λες θα μείνω. Σήμερα λέω θα μείνω. Η αλήθεια είναι ότι πριν από ένα χρόνο δεν θα το έλεγα ποτέ ότι θα μείνω στην Ελλάδα, αλλά μου έχει αρέσει πάρα πολύ και από τη στιγμή που θα μου έρθει μια δουλειά που θέλω πάρα πολύ να την κάνω στο μέλλον, θα μείνω και θα την κάνω και μου αρέσει η ζωή. Ξέρεις όμως, πες την αλήθεια, είναι πέρα από τη δουλειά. Νιώθεις όμορφα εδώ, σ' άρεσε, είδες τι είπες, είναι ωραία. Ζούμε ωραία εδώ, κάπως με έναν τρόπο. Ο ήλιος είναι ωραίος. Αυτό είναι. Έτσι είναι. Και όταν αρχίζεις να αποκτάς και παρέες και αισθάνεσαι το μέρος δικό σου, τελείωσε. Ο επόμενος ρόλος σου, δεν ξέρω ποιος είναι, ξέρω που θα είσαι όμως. Ναι. Στο Ναυάγιο. Είναι διαφορετικού τύπου ρόλος? Πολύ. Ναι. Αυτό ήταν και ο λόγος που το επέλεξα, γιατί είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Δεν ήθελα να έχει σε καμία περίπτωση σχέση με αυτό που έκανα φέτος. Μα ούτε και οι άλλοι ρόλοι που έχεις κάνει. Ναι, δηλαδή αυτό. Και το συζητάγαμε κιόλας κάθε φορά. Μ' αρέσει αυτό που κάνεις. Μα και εγώ αυτό προσπαθώ να κυνηγήσω και ότι μου προτείναν διάφορα πράγματα που θεωρούσα ότι είναι κοντά σε αυτό που έκανα φέτος. Οπότε επέλεξα να κάνω αυτό που πιστεύω ότι είναι κάτι πολύ φρέσκο και καινούριο για μένα. Και δεν έχει σαν πυρήνα το ερωτικό κομμάτι, δηλαδή κάτι άλλο διατρέχει το όλο πράγμα. Στο Ναυάγιο. Ναι. Κάτι μου είπανε για αστυνομικό. Αστυνομικός. Κάτι μαθαίνουμε κι εμείς. Κάτι Κι εμείς. Αστυνομικός. Λοιπόν, Φωτεινή, για πες μου λίγο. Όσον αφορά τη φετινή σου στην Ελλάδα διαδρομή και τέλος πάντων καθημερινότητα. Ξέρω ότι είχατε πολλά γυρίσματα, η σειρά ήταν καθημερινή, είναι λογικό. Όμως θέλω να μου πεις, βρήκες μέσα στην καθημερινότητα χρόνο για σένα να κάνεις και άλλα πράγματα? Όσο είχαμε γυρίσματα, ήταν λίγο δύσκολη είναι η αλήθεια, γιατί έχεις 10 ώρες γύρισμα, γυρνάς, μαθαίνεις τα λόγια σου για την επόμενη μέρα, ξαναπηγαίνεις. Αλλά τώρα που τελειώσαμε, προσπαθώ να ταξιδέψω, πηγαίνω σε νησιά που δεν έχω πάει. Μόνη σου? Όχι, με παρέα. Α, με παρέα. Με παρέα. Παρέσαι, εννοούμε. Τώρα γύρισα χθες από την Κεφαλονιά, είχα πάει με κάτι φίλους μου από Αγγλία. Και ναι, μου αρέσει να μαθαίνω καινούργια μέρη. Θέλω να μου πεις εάν όταν σε πρωτοβλέπουν έξω, επειδή είναι πολύ έντονη η σκηνή που φορούσες πάντα τα μαύρα, με το μαντίλι και όλα αυτά, θέλαν μια δεύτερη ευκαιρία, αλλά λέγανε... Ναι, είναι πάντα αυτό που σε γιατί κοιτάνε. Γιατί από κοντά βλέπεις ένα φωτεινό κορίτσι, ρε παιδί μου, ένα φωτεινό κορίτσι. Οπωσδήποτε με όλα αυτή τα μαύρα ράσα που φορούσες και τα λοιπά, να βλέπεις μόνο ένα προσωπάκι, ό,τι μπορούν να ανακάλυπτο. Υπάρχει μια παύση πάντα. Είναι 5 δευτερόλεπτα που με κοιτάνε λίγο.
από πού σε ξέρω. Και μετά λένε, α, είσαι καλόγρια. Ναι. Έτσι είναι, πολύ χαρακτηριστικό. Εσύ αυτό που ζητάς από τον επόμενο ρόλο σου, τι είναι, κόντρα ρόλο θέλεις να είναι. Δεν λέμε ότι θα είσαι καλόγρια, θα είσαι πάλι μια κοπέλα. Μακάρι να μην είμαι καλόγρια. Όχι, δεν θα είσαι, μα δεν είναι και εύκολο να το δείχνεις, δηλαδή δεν το βλέπεις στην τηλεόραση. Για πες μου. Θέλω να είναι ένα challenge, ό,τι και να είναι. Να είναι κάτι που θα με ενδιαφέρει, που θα μάθω κάτι, που θα παίξω κάτι εντελώς διαφορετικό, ελπίζω. Θα δούμε τι θα είναι ακριβώς. Δεν ξέρω ακόμα. Ποια ο κινηματογράφος σας ενδιαφέρει, το θέατρο σας ενδιαφέρει. Δηλαδή, ξέρω ότι μέσα στην τηλεόραση δουλεύετε πολύ και είναι πολύ καλό, γιατί είσαστε νέα παιδιά, τώρα θα τρέξετε, εννοείται. Αλλά το θέατρο μέσα σε αυτό το κομμάτι είναι κάτι το οποίο θέλετε παράλληλα να το τρέξετε. Εγώ έχω κάνει πολύ θέατρο. Ναι, αλλά εγώ θα ομολογήσω ότι εσένα σε έχω απολαύσει βλέποντάς σε πολύ διαφορετικά πράγματα στην τηλεόραση και βέβαια στη σειρά του Κοσμοτέ. Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι βέβαια η δύναμη της τηλεόρασης. Ότι μπορεί, εγώ όσο με δουλεύω 7 χρόνια, έχω κάνει κυρίως θέατρο και ο κόσμος με μάθε φέτος από τη σειρά και είναι και πάρα όχι πολύ λογικό. Όχι από αυτή τη σειρά, και από τις άλλες ναι, σειρές. Αλλά έχεις κάνει πολλές σειρές και στην ΕΡΤ έχεις κάνει ωραία πράγματα. Ναι, ναι, ναι. Αλλά από αυτήν είναι κάπως παραπάνω γιατί είσαι κάθε μέρα στο σπίτι του άλλου. Είναι τελείως διαφορετική συνθήκη. Τώρα το χρόνο θα επιστρέψω στο θέατρο. Με κάτι πάρα πολύ ωραίο και είμαι χαρούμενος γιατί αυτός ο χρόνος που έκανα παύση για τη σειρά κάπως μου έλειψε και τώρα θα γυρίσω με πολύ όρεξη. Εσύ, φθηνή μου. Εγώ μεγάλωσα στο θέατρο από μικρή έκανα... Πώς. Από μικρή έκανα θέατρο, μικρή μαθήματα κτλ. Κάθε χρόνο 2-3 παραστάσεις. Οπότε μεγάλωσα μέσα σε ένα θέατρο. Αλλά έχω καιρό να κάνω, είναι η αλήθεια. Έχω χρόνια να παίξω. Μου είχαν έρθει κάποιες προτάσεις φέτος, δεν ήταν αυτό που ήθελα ακριβώς. Περιμένω να δω τι άλλο θα μπορώ να κάνω, θα δούμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο το τρέιλερ για το απόψινό τελευταίο επεισόδιο από το Μαύρο Ρόδο. Και βέβαια, να πούμε εδώ έτσι, ρωτάω τα παιδιά γιατί είναι οι καλεσμένοι μας και φυσικά είναι το πρωταγωνιστικό ζευγάρι, αλλά μέσα στη σειρά υπήρχαν και πολλές άλλες ιστορίες που είχαν ενδιαφέρον. Όχι μόνο ερωτικές, γιατί η σημασία δεν έχουν μόνο οι ερωτικές και όλα τα άλλα θέματα. Η κόντρα των δύο ανδρών που βλέπουμε, η ιστορία που αφορά τον Βίκο και την μητέρα του. Τρέχανε πολλά. Η αυτοκτονία του φίλου σου, Γεράσιμο, που είδαμε χτες. Πολλές άλλες ιστορίες. Εσείς το φινάλε στα υπόλοιπα τα ξέρετε. Ναι, τα ξέρουμε, ναι, φυσικά. Αλλά δεν μας τα λέτε. Εντάξει. Ναι, εδώ ξέρουμε ότι θα παντρευτούμε, τουλάχιστον μην ξέρουμε τα υπόλοιπα. Έχεις δίκιο. Πιστεύετε ότι το θέμα του μωρού ήταν αυτό που θα οδηγούσε περισσότερο αυτό το ζευγάρι να είναι μαζί, ή ήταν τελικά η αγάπη. Η αγάπη που όλα τα νικάει, ή και πολλά άλλα πράγματα μαζί. Νομίζω για την Ελισάβετ έπρεπε να της δείξει ο Πέτρος ότι μπορεί να τον εμπιστευτεί. Ότι την αγαπάει πραγματικά και όταν την στενοχώρησε με αυτό που έκανε ξαναμπήκε μες στο μοναστήρι, ξαναπέρασε από διάφορα μέχρι να τον ξαναεμπιστευτεί χθες που κατέρευσε μπροστά της και άρχισε να κλαίει. Εάν σου συνέβαινε εσένα αυτό που σου έκανε στην πραγματική σου ζωή ως όχι καλόγρια, ναι, δόκιμη μοναχή και τα λοιπά, εσύ, θα δίνεις δεύτερη ευκαιρία. Ναι, γιατί εγώ ως Φωτεινή, αυτό που έκανε ο Πέτρος με τους φίλους του δεν μου φάνηκε και τόσο σοβαρό. Ναι, δεν έκαναν και κάτι. Δεν έκανε και κάτι. Παιδί μου, ήπια λίγο παραπάνω, εντάξει, ήρθαν και κάτι φίλοι μου λίγο πιο αυτοί. Χόρεψε λίγο αυτό. Αλλά για την Ελισάβετ αυτό ήταν πολύ σοβαρό. Ναι, ήταν βαρύ. Αλλά... δηλαδή, ρε παιδιά, πραγματικά... Τι θεωρείτε εσύ σοβαρό σε ένα ζευγάρι για να φτάσει, ένα ερωτευμένο ζευγάρι, όχι ένα ζευγάρι που είναι παντρεμένο, είναι χρόνια μαζί. Α, άλλη ιστορία. Ένα ερωτευμένο ζευγάρι. Γιατί όταν υπάρχει έρωτας, υπάρχει είναι αυτό που λέμε είναι τυφλός. Δηλαδή μπορεί αυτό που σε μια άλλη φάση της ζωής μας το βλέπουμε μικρούτσικο, εκεί να το βλέπουμε τεράστιο. Αυτό θα πει ένας ερωτευμένος. Εντάξει, άμα τον έπιανε με κάποια άλλη, θα το καταλαβαίναμε όλοι. Κάπως είναι πάρα πολύ βαρύ. Mm. Τώρα αυτός βγήκε, είναι και ο χαρακτήρας του έτσι. Με αυτό το χαρακτήρα θα πρέπει να παντρευτεί όμως. Ναι, ακριβώς. Οπότε κάπως πρέπει να. Να έρθει κι αυτή λίγο. Εσύ για ποιο λόγο πιστεύεις ότι πραγματικά δεν θα δίνεις δεύτερη ευκαιρία σε ένα μεγάλο έρωτα. Όχι σε σχέση γάμου, ξαναλέω, οικογένειας, παιδιών. Ελεύθερη, σε ένα μεγάλο έρωτα. Για ποιο λόγο δεν θα δίνεις. Είσαι ο άνθρωπος ο οποίος θα δίνεις και δεύτερη και τρίτη και τέταρτη. Όχι, δεν είμαι. Μόλις χαλάσεις, ναι. Γιατί μου λες πολύ γλυκά όλα. Πολύ, λέω κι εγώ πόσο συνενετική σε όλα. Ωραία, για να τα ακούσω.
Με το που μάθω ότι δεν μπορώ να σε εμπιστευτώ ή ότι μου κάνεις κάτι το οποίο θεωρώ ότι είναι μεγάλο λάθος, δηλαδή η απάτη για μένα δεν είναι. Δεν θα έδινα δεύτερη ευκαιρία. Ο Μιχάλης μπορεί να είναι άλλος άνθρωπος. Είσαι πιο open. Στο μέγκα το καλό. Έτσι. Λοιπόν, έτσι για να μην ξεχνιόμαστε. Λοιπόν, παιδιά μου καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας ήρθατε σήμερα. Να περάσετε ένα φανταστικό καλοκαίρι. Να κάνετε πολύ ωραία πράγματα για τον εαυτό σας και να επιστρέψετε με πολύ κέφι το Σεπτέμβρη στις οθόνες μας. Και οι δύο. Ευχαριστούμε πολύ. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, απόψε λοιπόν, τελευταίο επεισόδιο στο Μαύρο Ρόδο. Και εμείς πάμε να κλείσουμε την εκπομπή σιγά σιγά, δίνοντάς σας συμβουλές και δώρα για το πώς θα προφυλαχτείτε από τις ακτίνες του ηλίου το φετινό καλοκαίρι, αλλά θα πάρετε και ωραίο μαύρισμα. Το χρώμα το θέλει. Μίλησέ μου. Δεν θα πω τώρα γι' αυτά, θα τα πω σε λίγο. Μίλησέ μου και πάλι για τις κρέμες που φοράς. Πες μου, τι βάζεις απ' όλα. Σήμερα. Αυτή. Δεν ξέρω για σήμερα, γιατί για μια μέρα δεν πιάνει τίποτα. Σίγουρα, να λένε αλήθειες. Αυτά τα πράγματα θέλουν μια διαδρομή. Θέλει να τα θυμάσαι, σήμερα, να τα κάνεις κάθε μέρα. Δεν είναι, σήμερα έβαλα μια κρέμα. Σωστή. Αύριο το ξέχασα. Όχι. Λοιπόν, εσύ από την αρχή της σεζόν μέχρι τώρα, και θα το λέω και σας το έχω ξαναπεί, φτούσου να μη σε ματιάσου. Κάθε φορά που ευχαριστώ, σε αλλά το έχουμε ξαναπεί. Είναι η καθημερινή περιποίηση, η συνέπεια, καθαρισμός, ο ορός μας, η κρέμα μας, πρωί και βράδυ, γιατί εντάξει, η νεότητα μπορεί, δεν κρατάει για πάντα, δεν διαρκεί για πάντα, αλλά η νεότητα έχει να κάνει και με την προστασία μας από το περιβάλλον, έτσι, οπότε και από τον ήλιο. Εδώ ερχόμαστε να μιλήσουμε σήμερα για την αντιλιακή μας σειρά, τη Sunnysim. Και αυτός είναι ο λόγος γιατί δεν πρέπει να ξεχνιόμαστε. Θα χαλαρώσουμε τώρα που ξεκινάει το καλοκαίρι, γιατί εδώ που τα λέμε τώρα αρχίζουν οι ζέστες. Τόσο καιρό μας έκανε κόνξες ο καιρός. Οπότε είναι μια καλή ευκαιρία να θυμίσουμε πώς πρέπει να χρησιμοποιούμε την αντιλιακή μας προστασία. Ακριβώς. Η Sunnysim είναι μια σειρά η οποία έχει αντιγυραντική προστασία. Είναι ενυδατική, δεν επιβαρύνει το δέρμα, δεν αφήνει κολοδιαίσθηση, έχει υπέροχο άρωμα. Ακριβώς. Είναι αυτή η σειρά. Έχει προϊόντα προσώπου και σώματος. Για το πρόσωπο με χρώμα ή χωρίς, και ένα υπέροχο αντιλιακό για τα μάτια που είναι και κρέμα ματιών και κονσίλερ και είναι και αντιλιακό. Λέμε. Ακριβώς. Αυτό εδώ μπαίνει το οποίο βλέπετε έχει και λίγο μέσα χρώμα και είναι καλυπτικό, δηλαδή στο μάτι φωτίζει. Εμένα δηλαδή ας πούμε που μου αρέσει να φωτίζει, θα μου πεις παντού θα το βάλεις, ναι, αλλά θα βάλω λίγο παραπάνω εδώ. Εδώ. Αυτό το εσωτερικό θέλω λίγο να φωτίζει πάντα. Οπότε εκεί βάζω πάντα λίγο παραπάνω. Δεν θέλω να κάνει σκιά, γιατί όταν το χτυπάει ήλιος από πάνω, όταν κάνει σκιά εδώ γίνεται λίγο σκούρο. Και όταν γίνεται σκούρο, λες, καλή τι έπασα. Δεν έπαθες τίποτα. Απλά σε πήρε χρώμα εδώ και σου κάνει μαύρη σκιά. Άρα να τα προσέχετε τα μάτια σας. Να μην σκουραίνουν από κάτω. Πολύ ωραίο προϊόν. Το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και εδώ πάνω-πάνω από τα χέρια σας γύρω-γύρω. Κάποια κορίτσια εδώ καίγονται. Μαζεύουν πάρα πολλές μικρές. Πώς τα λένε αυτά που είναι σαν. Σε φακίδες, ας πούμε, τα οποία μετά από μακριά δείχνουν και σαν μουστάκι. Άρα, τι έχω να πω, αντιλιακό εννοείται βάζετε σε όλο το πρόσωπο, εκεί που θεωρείτε ότι βγάζετε πιο έντονα στη μύτη ή εδώ αν κάποιος, εφαρμόστε και λίγο παραπάνω. Ακριβώς. Και να προσθέσω άλλο ένα tip που είναι πολύ ενδιαφέρον. Ξεχνάμε να βάλουμε αντιλιακό στα χέρια μας και πρέπει πάντοτε να τελειώνουμε με το αντιλιακό στα χέρια στην επάνω πλευρά, γιατί κάνουμε πάρα πολύ εύκολα κοιλίδες εμείς οι μεσογειακές γυναίκες. Μάλιστα. Έχουμε λοιπόν τη Sunnysim. Είναι η προστασία μας η αντιλιακή. Δεν θα βγούμε έξω χωρίς την αντιλιακή μας. Και πολύ σημαντικό να μην ξεχνάμε να την ανανεώνουμε την αντιλιακή μας. Γιατί τη φοράμε το πρωί, νομίζουμε ότι είμαστε καλυμμένες, είμαστε OK. Όχι, πρέπει να την ανανεώνουμε ιδιαίτερα στην παραλία με τον υδρότα ή αν ξεπληθεί. Ή αν βγούμε αρκετές φορές από τη θάλασσα. Η επανάληψη είναι αυτή που θα μας δώσει την καλύτερη προστασία. Βέβαια, η Sunnysim έχει και τις αντιγυραντικές ιδιότητες και όπως είπα, οι υφές της είναι ιδιαίτερα λεπτές. Πολύ. Δεν είναι κολλώδεις, δεν είναι, είναι λιπαρές και έχουν και υπέροχο άρωμα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το καλοκαιρινό άρωμα που μας ταξιδεύει πολύ, και πολύ. Μας φτιάχνει τη βλέπετε, διάθεση. Τέλειωσε. Έφυγε. Απορροφάται. Αχ, η μυρωδιά του είναι και δεν σου θυμίζει. Και τίποτε άλλο. Είναι μια δικιά τους μυρωδιά.
Αυτό είναι μια δική της μυρωδιά που τα εργαστήρια της Λιεράκ έχουν πετύχει πραγματικά. Και για το σώμα το ίδιο. Επαναλαμβάνουμε, το τονίζω, χωρίς να ξεχνάμε τα σημεία τα επίμαχα. Να πούμε ότι υπάρχει και 30 και 50 με δείκτη προστασίας. Μην φοβάστε το θέμα του μαυρίσματος. Καλή, στην Ελλάδα ζούμε. Mm. Όσο και να βάλεις αντιλιακό, το λέω γιατί πολλές γυναίκες το λένε. Λέει, θέλω να βάλω ρε παιδί μου, αλλά θέλω κι εγώ να πάρω λίγο χρώμα. Μα θα πάρεις χρώμα, πρέπει να καείς. Να πάρεις, να μαυρίσεις όμορφα. Το συστατικό, το κύριο συστατικό της σειράς Ανεσίπ είναι ο ενεργοποιητής μαυρίσματος. Τι σημαίνει αυτό, ότι μας προστατεύει, αλλά παράλληλα βοηθάει να μαυρίσουμε. Δεν μπλοκάρει την ακτινοβολία. Δεν μπλοκάρει τις ακτίνες του ήλιου. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί αυτό κάνει το δέρμα μας και πιο ανθεκτικό στον ήλιο. Αλλά να θυμίσουμε ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε μόνο τη στην αντιλιακή. Mm. Χαλαρώνουμε το καλοκαιράκι, χαλαρώνουμε τα πάντα, οι αισθήσεις μας, όλα, όμως το δέρμα έχει παραμένει να έχει τις ανάγκες του. Δεν πρέπει να ξεχνάμε τα προϊόντα μας, την αντιγύρανσή μας ή την ενυδάτωσή μας πριν από την αντιλιακή περιποίηση. Mm-hmm. Όμως, κάποιες κυρίες, ιδιαίτερα με τις ζέστες, με την υγρασία, και με λίγο δεν αντέχουν δέρμα, δεν πολλά. Έτσι. Σου λέει, δεν μπορώ να βάλω και αυτό και εκείνο και τ' άλλο, υδρώνω, έχω θέμα, θέλω πιο τίποτα, σχεδόν τίποτα. Καταλαβαίνω. Οπότε, πού πάμε. Ορός, σέρουμ και αντιλιακή. Το επιλέγουμε ανάλογα με τις προτεραιότητές μας. Έχουμε αφυδάτωση ή θέλουμε να προσέξουμε λίγο την ενυδάτωση, να δώσουμε έμφαση στην ενυδάτωση. Ορός Ιντραζενίστ. 2-3 σταγόνες, πρόσωπο, λαιμό, ντεκολτέ καθημερινά, πρωί και βράδυ. Και το βράδυ την κρέμα μας. Μετά, όταν πρόκειται να βγούμε στον ήλιο, χρησιμοποιούμε την αντιλιακή μας. Δηλαδή είναι ο απόλυτος συνδυασμός βαθιάς ενυδάτωσης και αντιλιακής περιποίησης. Προστασίας. Το σέρουμ όμως, ρωτάω, δεν θα αισθανθούμε, επειδή είναι πάρα πολύ λεπτό, πάρα πολύ ενισχυμένο πράγμα, δεν θα αισθανθούμε ότι με το που το βάλουμε, ότι αχ, θέλω να βάλω τώρα κάτι μαλακό από πάνω, γιατί είναι ήδη πολύ, το νιώθω, να με τραβάει. Πώς να το πω, το νιώθω. Έχεις πολύ δίκιο. Για τις κυρίες που έχουν τάσεις ξηρότητα στο δέρμα τους, θα βάλουν και την κρέμα τους. Και όταν βγουν, το αντιλιακό τους. Αλλά πολλές από εμάς θέλουμε, πολλές από εμάς αποφεύγουμε ένα βήμα, και λέω και εμάς, γιατί η εφίδρωση, οι λιπαρές επιδερμίδες δεν αντέχουν τρία προϊόντα. Εγώ προτεραιότητα στον ορό. Αυτό. Εγώ, ας πούμε, που είναι πιο ξηρό το δέρμα μου, και το λέω κάθε φορά, σου λέω θέλω πιο μαλακά πράγματα, πιο. Το θέλω την κρέμα. Τη θέλω κάθε μέρα, αν δεν τη βάλω και να την ξεχάσω, θα καταλάβω ότι με τραβάει το πρόσωπό μου. Μα έχεις δίκιο, γιατί αυτή είναι η σωστή σειρά. Αυτό είναι το σωστό πρωτόκολλο περιποίησης, το ολοκληρωμένο. Απλά το λέω για τις λίγο πιο, την έκφραση, ευαίσθητες και λίγο πιο θέλουν να αυθαιρετήσουν. Η αυθαιρεσία το καλοκαίρι είναι πολύ πιο εύκολη. Έλα μωρέ, θα βάλω το αντιλιακό μου και με καλύπτει. Δεν είναι έτσι, γιατί 5-6 μήνες που έχουμε ηλιοφάνεια στη χώρα μας, εάν μείνεις χωρίς την αντιγύρανση, μετά εισπράττεις ένα δέρμα το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο αφυδατωμένο. Είναι ενυδάτωση, σωστά. Όχι μόνο την αντιγύρανση. Γιατί υπάρχουν και νέα κορίτσια που δεν χρειάζεται να χρησιμοποιούν αντιγυραντικές κρέμες. Σωστά. Βάζουν όμως την ενυδατική, γιατί το πρόσωπο έχει ανάγκη την υγρασία. Ακριβώς. Είναι η ελαστικότητα, είναι για να μην σπάει το δέρμα. Είναι αυτό, το λέμε, μην γεράσουμε πιο γρήγορα. Το λέμε πιο λαϊκά, αλλά αυτό είναι. Δηλαδή πρέπει νερό, χρειάζεται υγρασία το δέρμα. Ενυδάτωση και προστασία. Αν θέλουμε σύσφιξη, χρησιμοποιούμε τον ορό Lift Integral, την κρέμα μας, αλλά δεν ξεχνάω τον ορό, γι' αυτό έχουμε φέρει μόνο τον ορό σήμερα, σε συνδυασμό με την αντιλιακή μας, ή για ολική αντιγύρανση, τον ορό Premium, που έχει και αντιοξειδωτικές ιδιότητες και προλαμβάνει από τη δημιουργία κυλίδων. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί πρέπει να χρησιμοποιούμε προϊόντα που να προστατεύουν το δέρμα μας και να προλαμβάνουν από τις κυλίδες. Μάλιστα. Να θυμίσω ότι το δώρο σήμερα είναι πραγματικά υπέροχο. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Αυτά ήρθαν απ' έξω, τα κάνατε εσείς εδώ? Όχι, όχι, από τη Γαλλία. Είναι πάντοτε τα τι ωραίο είναι σεσουάρ της Λιεράκ, έρχονται από το εξωτερικό. Και να τονίσω ότι είναι ισοθερμικό, δηλαδή προστατεύει το προϊόν μας να μην αλλοιωθεί από τις υψηλές θερμοκρασίες. Γιατί τα πετάμε στην παραλία, είναι πολύ εύκολο να αλλοιωθεί το αντιλιακό ή και ό,τι έχουμε μέσα. Εμένα μου αρέσει και το χρώμα του, αλλά μου αρέσει το μέγεθός του. Γιατί συνήθως αυτά που βγαίνουν στην αγορά, που εγώ τα παρακολουθώ όλα και σας τα δείχνω, είναι μέχρι εδώ. Αυτό το παραπάνω που δίνεις είναι άλλο πράγμα. Είναι σαν να βάλεις αρκετά πράγματα, να το κουβαλάς μαζί σου. Είναι το σεσουάρ για την παραλία, για τις διακοπές. Δηλαδή εδώ μέσα βάζεις και το βιβλίο σου. Εγώ είμαι έτοιμη. Πράγματι, πρακτικό και ποιοτικό. Έτσι. Λοιπόν, 5 φίλες θα κερδίσετε το νεσεσέρ που έχει μέσα το αντιλιακό προσώπου και το αντιλιακό σώματος. Θα ήθελα να περάσω να ακούσω τις 2 πρώτες φίλες. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Γεια σου, γλυκιά μου, καλησπέρα. Το όνομά σου?
Ονομάζομαι Γιούλη. Ναι. Και είσαι από... Είμαι από Καβάλα. Από την Καβάλα. Καβάλα. Πολύ ωραία. Να το δώρο σου, έτσι. Με πολύ αγάπη και καλές βουτιές. Και πάμε και στη δεύτερη φίλη. Καλησπέρα σας. Ναι. Καλησπέρα. Γεια σας. Το όνομά σας. Γλυκερία. Μάλιστα, κυρία μου, εντάξει. Γλυκερία από πού? Από Αλμυρό Μαγνησίας. Ω, κυρία μου, πολύ ωραία. Για σας, με πολύ αγάπη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, τρεις επόμενες φίλες θα μου κρατήσετε τα στοιχεία τους για να δώσουμε το δώρο μετά, σε λίγο, στο κλείσιμο δηλαδή της εκπομπής. Σε ευχαριστώ τόσο πολύ που ήσουν σήμερα εδώ. Και εγώ και εύχομαι καλή ξεκούραση. Και εγώ σε ευχαριστώ για την πρόσκληση, αλλά και γιατί θέλω να κλείσουμε μαζί, έτσι και για μας, για τη σεζόν. Και σου εύχομαι καλή ξεκούραση και προστασία. Δεν το ξεχνάω ποτέ. Ποτέ. Παίρνω το κινητό μου, παίρνω το τσαντί μου. Εγώ χωρίς τα προϊόντα, εμένα μου τα στείλατε τα προϊόντα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χτες άνοιγα τα δώρα μου. Τέλεια. Λοιπόν, παίρνω το τσεντάκι μου το φανταστικό και εξαφανίζομαι. Όχι, είναι και 25. Τι, γιατί βιάζεσαι? Θα κλείσω νωρίτερα. Τότε είναι και 25. Πότε έχω δώσει διαφήμιση 25? Όχι. Εδώ είμαι λοιπόν, Δημητράκη μου. Καλοκαιράκι, λέει η καρδιά μου. Λέει. Καρδούλα μου. Λέει. Καλοκαιράκι. Θέλεις, δεν θέλεις. Θέλεις, δεν θέλεις. Ωραία, ναι. Άλλη όρμα. Βάλτε τη μουσικούλα του αγοριού μου. Βάλτε τη μουσικούλα του. Κάντε, Δήμου. Δεν καλεβαίνει, δεν καλεβαίνει. Δεν καλεβαίνει. Εδώ τραγουδάμε, εδώ τραγουδάμε και πέφτουμε. Δεν πειράζει, βάλτε το βίντεο κλιπ και θα έρθει ο Δημήτρης. Επιπλωμένο, με χιλιάδες αναμνήσεις φορτωμένο. Πολύ είτε και το δίνω. Έτοιμος. Έτοιμος. Έλα, έτοιμο το αγόρι. Έβαλε την πρώτη κορώνα. Κάνει Θεέ μου από εκεί. Ευχαριστώ πολύ. Να γλιτώσω. Όσο. Με χιλιάδες αναμνήσεις φορτωμένο. Λοιπόν, εχθές μου το έδειξε η Ηλιάνα Χρυσοκοπούλου, οφείλω να ομολογήσω, έχει γίνει viral. Μιλάμε για ένα πάρα πολύ ευγενικό μήνυμα της Χάιντι. Η Χάιντι έδινε πανελλήνιες, ορίστε, αυτό αναρτήθηκε στην πολυκατοικία. Και γεια σας, είμαι η Χάιντι και μέρος των έκτων. Θα παρακαλούσα να μην γίνει στην ταράτσα κάποιο πάρτι, γιατί δίνω πανελλήνιες και διαβάζω. Όντως, όλοι οι ένικοι έγραψαν καλή επιτυχία, Χάιντι, καλή επιτυχία, τουλάχιστον η καλόψυχη τέλος πάντων. Η Χάιντι πέρασε στη νομική και η μητέρα της κέρασε όλη την πολυκατοικία γκοφρετάκια. Το θέμα είναι ποια είναι και η μητέρα της. Δεν έχει ιδιαίτερη σημασία, αλλά είναι. Είναι στην οικογένεια του Μέγκα, είναι η Μαριλένα Γεραντώνη, η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια του δελτίου του Μέγκα του Σαββατοκύριακου. Πάω στον Ισαΐα Ματιάμπα, ο οποίος είπε: συγχωρώ την απιστία, τη δεύτερη, τρίτη φορά θα την συγχωρήσω, δεν είναι. Φτούνα μη σε Ματιάμπα. Ας γίνει μέχρι δύο φορές, λέει, τη συγχωρώ. Από τρεις και μετά κι εγώ πραγματικά δεν ξέρω πώς είναι να είσαι τρίτο, τέταρτο, πέμπτο πρόσωπο σε μία σχέση, αγαπημένη μου Ισαΐα. Λοιπόν, σας πάω. Κατάλαβες με το ίδιο πρόσωπο ή δύο-τρία διαφορετικά πρόσωπα? Α, δεν έχει θέμα. Το θέμα είναι. Γιατί με το ίδιο πρόσωπο συγχωρείτε μετά την τρίτη φορά? Όχι, αλλά. Τέθετε ερώτηση. Τέθετε, δεν μπορώ πια. Πού τα βρίσκει? Είναι του τίθιμη. Λοιπόν, παιδιά, δεν τίθεται θέμα όμως για τον τύπο ο οποίος έσπασε για άλλη μια χρονιά το ρεκόρ φαγητού. Εδώ έφαγε 62 παιδιά hot dog. 62 σε 10 λεπτά. 62 σε 10 λεπτά. Ο τύπος 16η φορά νικητής. Βέβαια δεν έσπασε το προσωπικό του ρεκόρ, το οποίο ήταν 63 hot dog. Την προηγούμενη. Και ξέρετε την προηγούμενη χρονιά. Ξέρετε τι κέρδισε? Τον το έπαθλο. Μία ζώνη μουστάρδας. Αλήθεια τώρα, δεν το έχω βγάλει το μυαλό μου αυτό. Είναι. Τώρα τι σημαίνει αυτό, δεν ξέρω. Μια ζώνη από μουστάρδα. Λοιπόν, πηγαίνω στον τύπο το οποίο πραγματικά θα μπορούσε να είναι πανελίστα την επόμενη χρονιά σε κάποια εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης. Ο τύπος, θυμάστε κάποιον που είχε γράψει έναν βούλγαρο personal trainer που είχε γράψει στο Κολοσσέο το όνομά του και το όνομα της κοπέλας του? Ναι. Τον έπιασαν οι αρχές και είπε: παιδιά, συγγνώμη, δεν ήξερα ότι είναι μνημείο το Κολοσσέο. Έτσι. Έγινε. Έτσι είπε. Τι νόμιζε ότι ήταν γήπεδο? Νόμιζε ότι ήταν τη χαλάκι. Θα έτρωγε 5 χρόνια φυλακή.
φυλακή και κλιπαρούσε, παρακαλώ, λέγε συγχωρέστε με, δεν μπορώ να πάω φυλακή. Ναι. Γιατί ήταν. Συγχωρέστε με, γιατί ποιο μπορεί να πάει φυλακή, συγχωρέστε. Το πήγα να ρωτήσω κι εγώ, γιατί ναι, λέει κανεί. Απλά έκλειγε και ζητούσε να τον λυπηθούν. Το είχε για μάντρα το πέρασε. Ναι, γιατί παιδιά, δεν ξέρω μάντρα, πάμε για τραγούδι να κλείσουμε ωραία την ημέρα μα και να περάσουμε καλά γιατί έρχεται το καλοκαιράκι. Τελευταίες φίλες που παίρνει η ΡΑΚ είναι. Άσε, θα κάνω την όστιμη, δεν θα βάλω γυαλί. Εντάξει. Πετρούλα Λαζάρου από Έδεσα, Αφροδίτη με ταξούδι. Μπορεί και εσύ να το δείτε καλύτερα από εκεί που είσαστε. Αφροδίτη, όχι με, ναι, ταξούδι. Πειραιά και Φωτεινή Καρακασίδο από Θεσσαλονίκη. Δυναμώστε μουσική, αποχωρούμε. Εντάξει, ωραία, τα διάβασε. Έλα, παιδάκια μου. Πιλότο είμαι, νεγάκι. Πάμε.